Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα. Μήνυμα που ήρθε λίγο πριν τη λήξη της μεσημεριανής εκπομπής. Λέει ο Κόκκινος, έχω δώσει είδηση και εσύ κοροϊδεύεις. Μου λέει, πότε έδωσες είδηση ρε Κόκκινε? Αυτή την είδηση την έχουν γράψει, λέει ένας ακροατής. Ρε φελέ Κόκκινε, τον Καζέτα ανέβασε την είδηση ότι πλήρωσε ο Ηρακλής στις 12 και 2 και εσύ 14 και 10 μας έδωσες είδηση μέσα από την ΕΠΟ. Πόσο λακάμας είσαι. Τι να τον κάνω μωρέ. Ρε μου λες αυτός ο καφές δικός μου είναι από το μεσημέρι? Δεν τον πήρα να πούμε. Παλιός είναι, κομμουνιστικός καφές είναι. Κατά κάθια έχει. Κομμουνιστικός καφές. Κομμουνιστικός καφές είναι. Κατά κάθια έχει. Κατά κάθια έχει. Καλημέρα Γιάννη Χιλιτήρη, καλημέρα Γιαννάκη. Ο παδέ του ΠΑΟΚ, λάτρη του ΠΑΚΜΑΚ και συμμαθητή της Ζένια. Καλημέρα Κώστα. Καλημέρα. Τι έγινε. Χρόνια πολλά σε όλους, Χριστός Ανέστη. Γεια σου Γιαννάκη. Γεια σου Κώστα. Α, Χριστός Ανέστη. Μαγκιά του δεν λες εσύ? Μαγκιά του. Μαγκιά μου και εγώ θα λέω, χρόνια πολλά. Καλά κάνει. Ορμόμενος την ημερομηνία, ζήτω ελληνικό στρατό, ζήτω στο έθνος. Ζήτω 21 Απριλίου, ζήτω Στέλιος Πατακός. Και πλάκα κάνει. Εγώ να κάνω πλάκα. Αστεία λες. Εγώ να λέω αστεία. Αστεία λες. Μόνο οι κομμουνιστές να έχουν γιορτή. Και εγώ θέλω να έχω μια γιορτή, μια επέτειο. Κομμουνιστές, ποια γιορτή έχουν οι άνθρωποι? Κάθε μέρα γιορτάζουν, δεν τους ακούς? Τι κάνουν, δηλαδή. Άμα δεν είσαι κομμουνιστής, είσαι και ρατσιστής τώρα. Κατάλαβες, έτσι έχουν φτάσει τα πράγματα. Κάτσε ρε φίλε. Εσύ να καθίσεις καλά, ρε Κώστα. Τι θα γίνει αριστερά, κυβερνάει ρε τώρα, πλάκα. Και επειδή κυβερνάει αριστερά, δηλαδή. Να τους. Διασυνταγματικής συντακτικής πράξεως. Μεγάλε. Ψηφιστήσεις υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και δημοσιευθήσεις ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως εγκαθιδρύεται εν Ελλάδη πολίτευμα προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και καταρχείται το πολίτευμα του συντάγματος. Δηλαδή τώρα είναι δημοκρατία αυτό, ρε. Γιατί αυτό που έχουμε τώρα είναι δημοκρατία. Δεν έχει σημασία. Εμείς το Τσίπρα το ψηφίσαμε. Δεν ψηφίσαμε το Λαφαζάνη και είμαστε υπόλογοι και υπεύθυνοι των πράξεών μας. Καλά κάνεις, εγώ δεν τον ψήφισα. Αυτός πήρε, την εξουσία με το τσαμπουκάνα μου. Ποιος πήρε με το τσαμπουκά την εξουσία? Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Στις εκλογές είχε 94%. Ποιες εκλογές? Πού έκανε? Πότε έκανε εκλογές? Τι πότε έκανε? Έκανε εκλογές. Φυσικά και έκανε. Πότε τις έκανε? Τι νομίζεις εσύ? Μόνο. Δεν ψηφίσαν τα δέντρα. Δεν ψηφίσαν τα δέντρα, τώρα ψηφίσαν τα δέντρα. Σοπάστε ρε. Παραχαράκτες της ελληνικής ιστορίας. Έσα ρε Κώστα, παραχαράκτες. Εσύ τώρα με ποιος είσαι, ουδέτερος δηλαδή? Βέβαια. Κάνεις το δικηγόρο του διαβόλου σ' όλους. Και τι να μην τον κάνω, εγώ τι με νοιάζει εμένα. Τι σε νοιάζει? Άμα περνούσα καλά επί Χούντας και ζούσα, θα ήμουν με τη Χούντα. Άμα περνάγα καλά με τον Τσίπρα. Όλοι περνούσα καλά επί Χούντας. Όλοι. Όλοι, φυσικά. Τους έσβησε όλα τα χρέη ο Παπαδόπουλος. Όλους. Ποιος είχε χρέος για σπίτι? Εντάξει, είχαν λεφτά οι άνθρωποι και πέρασαν. Φυσικά ναι, αλλά όταν είχε χρέος για σπίτι, ρε παιδί μου, είχε χρέος για σπίτι. Τον έδινε δάνειο. Σου λέει θα κάνεις σπίτι. Ναι. Σου λέει θα κάνεις καμπινέ. Όχι σαν τις τουρκικές του αλέτες πήγαινες έξω να πούμε 3 χιλιόμετρα πάνω να κάνεις την ανάγκη. Πάψε. Βέβαια, τους έδινε δάνειο. Λέει, εγώ λέει Γιώργο, θέλω να κάνω, λέει κοτέτσι, θέλω να κάνω τουαλέτα. Ορίστε. Όχι, καλά. Παραχαράκτες της ιστορίας. Αναπολύ το παρελθόν. Ολόκληρα άσματα βγήκανε, τραγούδια για τα χρέη, τα έσβησε. Στον απλό λαό, δεν έσβησε τα χρέη από τράπεζες. Άντε ρε, άμα ήμουν αριστερός, με έστελνε εμένα στη Γιάρο να πούμε. Σιγά, με αντιλιακό του έστειλε και Καροτέν και Κόπερτον ήταν εκεί πέρα. Πήγα στη Γιάρο. Άιντε, ξόρισε στο Παρίσι τώρα όλοι οι Λουί Βιτών. Υπήρχαν. Έλα τώρα, έλα τώρα. Υπήρχαν πολλοί από τα λαϊκά στρώματα που για τις ιδέες τους πήγανε να πούμε και φάγανε το ξυλό της Αλεπούς. Κούντουρος, Βέγκος, χίλιοι δυο. Ναι. Γνωστοί θα σου πω εγώ. Όλοι αυτοί πεινασμένοι ήταν, λεφτά δεν κάνανε αυτοί. Μετά. Πόσο μετά? Τι, μετά από 5 μήνες. Δουλέψαν οι άνθρωποι. Σόπαρε. Τι ήδη. Εγώ είμαι δηλαδή εθνικιστής και 30 χρόνια πεινάω, ρε φίλε. Πότε θα έρθει η δικιά μου, αλλά δεν κατάλαβα. Άμα το πας έτσι. Φίλε, εμείς λέμε τώρα ότι αυτοί οι άνθρωποι δημιουργήσαν να πούμε. Τι δημιουργήσανε? Μαύρη σελίδα. Τι μαύρη σελίδα δημιουργήσανε? Σε 3-4 χρόνια δημιουργήσανε μαύρη σελίδα. Όλοι οι άλλοι 40 χρόνια άσπρη σελίδα έχουν κάνει ως τώρα. Κάτσε ρε φίλε, ξύλο. Δεν κάθομαι ρε Κώστα. Ξύλο οι αστυνόμοι. Τι ξύλο ρε οι αστυνόμοι? Και βαράρε οι αστυνόμοι. Επί Καραμαλή και Βασόκρα πούμε δεν πειράζαν οι αστυνόμοι.
Πρέφα παίζανε. Τώρα επί τέτοιου βαράνε, επί Τσίπρα. Είδε στα μάτια που σκοπανάνε. Πώς σκοπανάνε. Κουπανάνε, χωρίς τον κλόπ τώρα, με χέρι. Έλα ρε τώρα. Άσε ρε τώρα ρε βαράνε, αβέρτα. Πλάχια κάνει. Έλα ρε, σε πείραξαν τώρα οι εθνικιστές να πούμε. Ούκο λίγοι είναι δηλαδή. Εγώ δεν είδα στη ζωή μου κανέναν εθνικιστή. Γιατί δεν είδες εθνικιστή? Γιατί ο κάθε ένας άνθρωπος είναι ιδιωτελής. Τι είναι, και ο κάθε ένας. Εντάξει, εντάξει. Μη τώρα, άντε τώρα. Είναι το κόκκινο εκεί και τα έπαιρνε από τις τουρκικές αερογραμμές. Με λέει. Ακού. Άσε τώρα. Εθνικιστές. Γιατί ρε φίλε. Έχουμε γίνει δηλαδή ρατσιστές, αν δεν είμαι θα κομμουνιστέ. Ποιος ο λόγος? Έχουν οι Πακιστανοί. Βλέπω εκεί στο τέτοιο τώρα στο κανάλι και το κρατικό. Βγαίνει, λέγεται το λαθρομεταναστάκι. Λέει, θέλω να γίνω ντοκτόρ Μπεσά και κομπιούτερ Μπεσά. Κάτσε ρε φίλε, Κώστα να πούμε. Δηλαδή, Ελληνάκια δεν υπάρχουν να πούμε. Θέλω να γίνω γιατρό, θέλω να γίνω δικηγόρο, θέλω να γίνω κομπιουτερά. Κάτσε να δούμε τι λέει η νέα γενιά. Α, πει η νέα γενιά. Λέγεται σήμερα αυτή. Πάρε εδώ, πάσα. Ακούω με ευλάβεια. Πάλι με ευλάβεια ακούσα, αλλά δεν κάνει καμιά προκοπή να πούμε για ανάγκη. Τώρα για τη Χούντα. Η Χούντα είναι μακρινή στη δικιά μου. Δεν υπάρχει λέξη Χούντα. Υπάρχει λέξη επανάσταση, απελευθέρωση. Όπως θέλεις. Χούντα, χούντα είναι όπως τώρα. Θέλεις, πες το, βρες, όχι όπως θέλω, έτσι είναι. Μαζί σου. Συνέχισε, Γιάννη. Για λέγε, πώς είναι πολύ μακρινή αυτή η εποχή από τη γενιά μου. Δηλαδή, ναι, δεν έχω. Τώρα αυτό γεννήθηκε το 80, το 81. Αλλά έχω ενδείξεις που είναι σοβαρές αντεδείξεις. Έχω ιστορίες, έχω χειροπιαστά. Έχω από τον Άγιο Χριστόφορο όλα τα ντοκουμέντα. Με έχουν πει. Από ονοματάρχηδες, από τέτοιους. Όλα έχω ιστορίες. Με έχουν αφηγηθεί. Με έχουν προλάβει. Έχω ζήσει από τον πατέρα μου. Γι' αυτό ακριβώς εγώ κάθομαι και σας ακούω. Μπράβο, τα θέματα, γιατί κάνει. Δεν μπορώ να έχω κάποια δικιά μου. Δηλαδή αυτοί οι κομμουνιστές από το Στάλιν του 20 τι ιστορίες έχουν να σε πω ρε φίλε. Αυτοί είναι, ζούσανε το 20 και αυτοί που ακούνε και λένε. Εγώ τουλάχιστον έχω πιο πρόσφατη ιστορία. Τι? Το 70 έχω ιστορία, όχι το 20, επί Στάλιν. Βέβαια ρε φίλε. Οι κομμουνιστές κάνανε τις μεγαλύτερες σφαγές στο έθνος. Στην παγκόσμιο χάρτη. Έλα ρε τώρα. Και ξέρεις ο Ιάκωβος να πούμε. Είναι δημοκράτες. Ποιοι είναι δημοκράτες, ρε. Δημοκράτες. Σοβαρά. Άντε ρε με τα λάτα Σαμάρα τώρα εκεί πέρα δημοκράτα. Ρε άνθρωπε. Τι να πω. Μπορεί κάποιος να γιορτάζει σήμερα την 21η Απριλίου. Όλοι. Όλη η Ελλάδα γιορτάζει. Θα το δεις σε λίγο. Θα σπάσουν τα τηλέφωνα εδώ πέρα. Εγώ νομίζω ότι η μαύρη σελίδα του παρελθόντος. Θα βγουν επιτέλους οι εθνικιστές. Έχετε φαγωθεί τόσο καιρό με τους κομμουνισταρέους και χίλια δυο. Άσε τώρα. Όποιος μιλήσει είναι ρατσιστής δηλαδή. Συγγνώμη ρε φίλε, υπάρχουν και άλλες απόψεις. Και είναι μισές-μισές. Πήραξα εγώ κανένα επειδή είναι κομμουνιστής. Ο κομμουνιστής έρχεται και με πειράζει γιατί δεν είμαι κομμουνιστής. Προσελητισμό κάνουνε. Αυτό είναι σωστό, εγώ σου πω. Ναι, ρε φίλε, εγώ δεν έχω πει κανένα γιατί δεν είσαι χριστιανός. Κάτσε να μας πει ο 20χρονος. Γιατί είναι σωστό αυτό, δηλαδή. Να, θα σου πει νέα γενιά. Δεν είναι σωστό, δηλαδή. Εντάξει, αυτοί θεωρούν την κάθε διαφορετική άποψη, θεωρούν είσαι ρατσιστής, είσαι το ένα, είσαι το άλλο. Εντάξει. Ναι. Κομμουνισμός υποτίθεται είναι ελευθερία ιδεών. Εντάξει, τι να πω. Ναι. Ναι. Και όποιος δηλαδή έχει κάποια διαφορετική γνώμη. Ναι, ρε φίλε, έρχεται ο κομμουνιστής και επειδή έχω την ηλική σημαία έξω στον μπαλκόνι μου στα κάγκελα, είσαι λέει ρατσιστής. Σκάτσε ρε φίλε. Και τι την κάνει με την ηλική σημαία στον μπαλκόνι? Έτσι γουστάρω ρε φίλε. Εγώ ήρθα να σε πω να πούμε επειδή έχει τη ρώσικη σημαία εκεί πέρα, ξέρω εγώ, στον μπαλκόνι σου, τη είπα το κομμουνιστή. Κάνε ό,τι θες. Εσύ έχει σημαία, ναι, ρε φίλε. Και το Άρη έχω και την ηλικία έχω και ό,τι θες έχω. Το Άρη τη σημαία. Και των ειδικών δυνάμεων έχω και των ενόπλων δυνάμεων έχω και τα τάγκ έχω. Όλα τα έχω. Ναι. Εσύ τι? Αλλά εγώ δεν πήγα σε κανένα κομμουνιστή να του πω γιατί έχει αυτές τις απόψεις. Καλά, κάνει και πιστεύει. Ναι. Εμένα οι κομμουνιστές έρχονται. Όχι, λέει γιατί πιστεύει αυτό να αλλάξει. Συγγνώμη, ρε φίλε, μανιά μου, ό,τι θέλω θα κάνω. Ναι. Δημοκρατία δεν θες να έχουμε. Δημοκρατία σου δίνω. Ναι. Άμα θες να το πάμε, αλλιώς το πράγμα. Ναι. Και από αυτό μπορώ να σου πω. Μάλιστα. Λοιπόν, συνέχισε. Στη χώρα της δημοκρατίας. Στη χώρα της δημοκρατίας. Υπάρχει μια ελπίδα με την κομμουνιστική κυβέρνηση να φάει ο Ολυμπιακός 6 βαθμούς μείον και να πάρει πάνω το πρωτάθλημα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει. Στο ποδόσφαιρό μας τουλάχιστον ότι μπαίνει σιγά σιγά μία τάξη να πούμε. Άμα ήταν ο Γιώργος Παπαδόπουλος, ο ΠΑΟΚ μπορεί να έπαιρνε πρωτάθλημα. Ας είναι και κομμουνιστέ. Ναι. Γιατί θα ήταν δίκαιος. Για πάμε στο ποδόσφαιρο. Συνέχισε ο Γιάννη αυτό που έλεγες πως ναι. Προσυντηλητίζουν, γιατί αντιλαμβάνεσαι. Πες. Ολοκλήρωσε. Που έχω δίκιο ότι προσυντηλητίζουν οι κομμουνιστές. Προσυντηλητίζουν ακριβώς. Όποιος δεν έχει τη γνώμη τους. Ναι. Και είναι αντίθετος από αυτούς. Ναι, ακριβώς. Φρατσιστή, τον στοχοποιούν. Και στο πανεπιστήμιο γίνεται αυτό. Εντάξει, στο πανεπιστήμιο πλέον δεν κυκλοφορεί κάποια ιδεολογία έτσι. Ναι. Σαν μάθημα τώρα να λέμε. Για παίρνουμε τώρα στον Παοξίδη Νικολάου τώρα που θέλει μείον 6 Ολυμπιακός για να πάρει το πρωτάθλημα. Δύσκολο το βλέπω να σου πω. Δύσκολο το βλέπω. Δύσκολο το βλέπω. Το θέλεις όμως. Μα εγώ φυσικά και το θέλω. Ναι. Μόνο και μόνο ρε Σικώστα που είναι με τον Ολυμπιακό δεν θα το θες. Δηλαδή αν ήταν με τον Παναθηναϊκό, δεν θα το ήθελες. Εντάξει, όχι το ίδιο.
Όχι με την ίδια ένταση, με το ίδιο πάθος, αλλά συγγνώμη. Οποιαδήποτε ομάδα και να ήταν να το πάρει από τον Ολυμπιακό έτσι και για, το, και για την Άγια, για τον Παναθηναϊκό, εγώ μαζί του θα ήμουν. Ναι. Λόγω του Ολυμπιακού. Γιατί αξίζει, δηλαδή, αξίζει να βιώσει κι αυτός. Σαν πάω, αξίζει λες ότι η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός δεν με πειράζουν. Δεν θα ήθελα να το πάρω στα χαρτιά. Δεν θα ήθελα από αυτού. Δεν ναι. Θα ήθελα, όχι. Θες όμως από τον Ολυμπιακό το πάρεις. Από τον Ολυμπιακό και για ευνόητους λόγους. Θα γαλιάσει η καρδιά. Για ευνόητους λόγους, εννοείται. Για πες μου να μάθω, δηλαδή, γιατί όχι την ΑΕΚ, γιατί όχι τον Παναθηναϊκό. Γιατί ο Ολυμπιακός τα τελευταία 20-25 χρόνια, όσο παρακολουθώ εγώ ποδόσφαιρο. Στα νιάτα σου που είσαι στα νιάτα, τώρα. Όσα, ναι, όσα ναι. Χρόνια, αυτά τα λίγα. Ναι, ναι. Ακούω εγώ. Τα λίγα χρόνια, ναι. Ο Ολυμπιακός είχε το κατεστημένο, είχε τη δύναμη, την διτησία, τα πάντα. Θέλω να δω να τελειώνει επιτέλους αυτή. Κυριαρχία του. Αυτή η κυριαρχία, η κυριαρχία θα συνεχιστεί. Άκου να σου πω εδώ το έργο τώρα. Πώς θα γίνει. Όχι, η πλειοψηφία των παοξίδων λέει να το πάρω στα χαρτιά. Ναι, στα χαρτιά. Σου λέω εγώ ακριβώς ναι. Μόνο και μόνο επειδή είναι Ολυμπιακό. Αλλά δεν μου είπαν ότι ρε παιδί μου, αυτό το θέλουμε μόνο απέναντι στον Ολυμπιακό. Στο λέω εγώ αυτό θέλω. Εσύ το λες, ναι. Δεν θα ήθελα από κάποια άλλη ομάδα. Στα χαρτιά. Όχι. Δηλαδή θεωρείς την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό μικρότερες ομάδες. Από ποιον? Από τον Ολυμπιακό. Είναι ρε Κώστα, εντάξει. Ναι. Όχι, δεν μιλάμε για μέγεθος ομάδας, για όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία 20-25 χρόνια, εγώ λέω. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θέλω να τον πάρει έτσι ο ΠΑΟΚ στα χαρτιά. Να βιώσουν κι αυτοί πώς είναι να αδικούνται. Όσο μπορείς να το πεις ότι αδικούνται. Ναι. Εντάξει, ναι. Τώρα κατά πόσο θα εφαρμοστούν οι νόμοι, τι έγινε όντως, δεν το ξέρουμε ακόμα καθαρά. Οι νόμοι θα εφαρμοστούν και θα αφαιρεθούν βαθμό από τον Ολυμπιακό. Αλλά πότε θα αφαιρεθούν, ξέρεις? Όταν θα κρυθεί όλο το πρωτάθλημα, πόσους βαθμούς είναι κάτω ο ΠΑΟΚ? 6. 5 θα αφαιρεθούν από τον Ολυμπιακό. 3, Τέτοιο κόλπο θα παίξει πάλι ο Ολυμπιακός. Αυτή η Αθήνα δεν παίζεται με τίποτα. Λες, θα γίνει και θα είναι δίκαιος και θα έρθει η κάθαρση και ο ΠΑΟΚ πάλι πρωτάθλημα. Τότε Τέτοιο θα κόλπο πράξει. Θα κάνει πάλι ο Πρωτόταυρος. Πώς είναι ο Πρωτόταυρος? Τέτοιο κόλπο θα κάνει. Θα χάσει 6 βαθμούς πριν το μας πλατεία. Όχι, φίλε. Θα εκδικαστεί κατά τον Μάιο εκεί πέρα. Μετά. Ξέρεις ποια ημερομηνία. Πρέπει να δείξει μια σοβαρότητα σε αυτό το παιχνίδι. Φυσικά και να κάνει και μια συντήρηση για το μάτι Τετάρτη. Ο Τσαλάς σε περιμένει, έλα, μπα, έλα. Ξέρω, εννοείται. Σιγά, μπα, μπα. Μπο, έχει αποθυμένα. Κοίταξε να δεις τώρα. Κοίταξε να δεις. Τον Πλατανιά, δηλαδή ρε ΠΑΟΚ, δεν μπορείς να πάρεις ένα διπλώμα στον Πλατανιά. Όχι, δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Δεν μπορείς γιατί το έχει μανιάτικο προπονητής μιας. Άμα δεν μπορείς να πάρεις διπλώμα στον Πλατανιά, μην πάρεις πρωτάθλημα. Προπονητής μια νύχτα σου ο Τσαλάς στον ΠΑΟΚ, τρελαμένος είναι. Ναι. Το θυμάμαι, ναι, αλλά. Το θυμάσαι με τον ΠΑΟΚ, με τον Ζαγοράκη. Εντάξει, άρα είσαι ο Ζαγοράκης στον ΠΑΟΚ. Άμα δεν μπορείς να πάρεις τώρα αυτό. Ο Ζαγοράκης κόλος και βραγκή είναι με τον Ιβάν. Γιατί να μην είναι. Πριν τους καφέδες, ξέρει ο Τσαλάν ότι μιλάνε. Ξέρω. Ναι, μπορεί. Ναι. Μπορεί, είναι ένα σκεπτικό αυτό. Είναι ένα σκεπτικό. Για να Πάσχα τι έκανες? Πού πήγε? Εδώ ήμουν, Κυριακή του Πάσχα πήγα μέχρι Χαλκιδική. Ωραία. Είχε κίνηση. Καλά ήταν. Ο καιρός πώς ήταν Χαλκιδική? Ωραίος, ωραίος. Σουβαρά, γιατί σε εμάς έπιασε βροχή εκεί πέρα στα χωριά. Χάρηκα εγώ. Ναι, σ' άρεσε εσένα. Γούσταρε. Κυνηγού στη μήνυ στον Παχτσέ. Εγώ, άμα δεν έχει κρύο, άμα δεν έχει αέρα, άμα δεν έχει βροχή, άμα δεν έχει δυσάρεστο. Γρουσού λαμά, ναι, ο γρουσού. Να έχει όλα τα ανάποδα θε. Ναι. Ναι. Κατσίκια μου σφάγαμε, προλάβαμε. Ωραίο, ωραίο, και κρασάρε και όλα μια χαρά. Πούδρα ναι. Είμαστε. Ο Πάνης έχει τρεις ώρες από μένα. Γιατί το θέλει το μουτεράκι να το ξεκουράζει. Αφού το πα στα κόκκινα. Ναι. Έτσι, έτσι μην πω τότε σήμερα. Όλο στα κόκκινα πήγα και την Κόρσα έκανα σερβι. Ναι, είπε ο Νότη, ναι, την Κόρσα, ναι. Ήρθε το φιλαράκι σου να μου. Του λέω θα το κάνω, λέω κόλπο. Σε έχει μια Λαμπορκίνη, λέει, έτοιμη έξω. Να φύγει στον Κόρτομπα. Ναι. Λαμπορκίνη. Την Κούντα, στην παλιά λέει. Δεν... Πατά γκαζιά από εδώ και ακούς κουρδελιό εξάντληση. Δεν παρατάω την Κόρτομπα εγώ. Την Κόρτομπα, να πάω να κάνω την μπροστινή θέση για να χωράω. Άμα δεν κάνει 300.000 χιλιόμετρα, δεν την πετάω. Πω. Δεν χωράει. Δεν χωράει, ρε φίλε. Χαλασμένη μπροστά, αφού δεν ξέρω τι έχει κάνει. Γιατί πού να χωρέσει. Πέσα κάτι κέρματα, ρε, στο. Πώ το λένε. Στη θέση. Στη βάλτο για πλήσιμο, τα μαζέψουν εκεί που τα κάνουν. Εκεί που το πάω δεν. Το κάνω σε 3 λεπτά πλήσιμο. Ο Αποσφαιράδη είναι αυτή. Στου Πακιστανού, στου Ελπάου. Καμπάκια. Βέβαια. Σομπά. Σε 4 λεπτά μέσα έξω το κάνουν τζιτζιλόνι. Ναι. Τζιτζίκι. Μα πήραν και τι θέσει οι Πακιστανοί για τα πλησίματα. Φαντάσου που έχουμε καταντήσει Κώσταλα. Μα αφού είναι εργατική άνθρωπο. Τι εργατική είναι. Ζηλεύεις. Τι εγώ να ζηλέψω. 2 εκατομμύρια είναι Έλληνε και 17.000. 17 εκατομμύρια λοδά πήρε. Δεν μπορώ να δει. Ακούω ρε φίλε. Είναι δύο Αλβανοί οι οποίοι τα παιδιά εκεί πέρα έχουν το πλυντήριο. Ναι, πλυντήριο. Ναι. Οι οποίοι. Ναι, και έχουν υπαλλήλους Πακιστανούς. Ωραία. Ελάχιστοι. Την Ευρωπαϊκή Ένωση. Του ρωτάω. Λέει, να βάλουμε μια ανακοίνωση τώρα στην εφημερίδα που δουλεύει, λέει. Ή σε οποιαδήποτε εφημερίδα να πούνε να έρθουν Έλληνες να πλύνουν. Ναι. Κανένας δεν θα έρθει. Κανένας. Τεμπέλχανάδες. Ναι. Τι. Δύο Έλληνες και 500 ξένοι. Εκεί που είναι οι Αλβανοί έχουν οι Αλβανοί του πρακτήρου. Ναι. Ότι οι γέροι στα Μπουγκιά έχουν ακόμα χρήμα. Έχει λίπους.
Έχει λίπος ακόμα. Έχει ακόμα. Έχει λίπος. Το Μιτάμ. Έχει, ναι, έχει. Τα βέβαια. Μάγουλα βλέπω χοντρά. Η Μερκούρια ακόμα τον πολιτισμό τον έχει. Ναι. Ναι. Γιάννη, το λέω. Ρε παιδάκι μου, λέω, εδώ όλοι οι Πακιστανοί. Λέει ναι, γιατί οι Έλληνες λένε Μπέλγανάδες. Δεν έρχονται. Πάω να πιω ένα ουισκάκι Αλφα Εθνικής. Μεγάλη Παρασκευή με κάτι σαλάμια, κάτι καστανά. Τα άκουγα με Μάλτι, πια ωραίο ουισκάκι άκουσα. Σίβα. Φρόζε. Πήρα και τον ιατροδικαστή και πάω παραλία να πούμε και τα λοιπά. Και ο Βασίλη Καρά να πούμε πίντε. Και ένα οικογενειακό ζευγάρι και έχει ένα κουμπί. Κάθομαι εκεί. Έρχεται να πούμε εκεί πέρα Λεωφόρο Νίκη, μπαρ. Το παλικάρι που έχει το μπαρ, τι γίνεται και τα λοιπά. Ωραίο παουξή θα πούμε οπωσδήποτε. Ένα. Γιατί εκεί δεν υπάρχουν εργένοι στο κέντρο. να γελάσω τον πίτι. Έτσι λες εσύ τώρα, αλλά τέλος πάντων. Το έχω καημό ρε αυτό που μου λέει. Τι καημό έχει. Τι ρε. Στη κουζίνα λέει. Μια Ελληνίδα λέει δεν έχει έρθει. Έχω βάλει λέει 500 αγγελίες. Μεροκάματο. Κάνα 800 το μήνα βγαίνει. Κουζίνα. Την κουζίνα. Να πάω εγώ που έχω γνώσει ρε φίλε κουζίνα. 800 το μήνα. 900. Κάπου τόσο. Καλό με να κάνω. Πού πάω εγώ τώρα φεύγω. 30 ευρώ. 900 θα πει κάνω και κανένα ρεπό. Φεύγω τώρα πάω. Πόσες ώρες. 8. Για πες. Τώρα πάω και με 700 με 8 ώρες και αυτό που λέω. Βρέχουν έρθει Αλβανίδες. Βρέχουν έρθει Ρωσίδες. Βρέχουν έρθει Γεωργιανές. Βρέχουν έρθει Αλβανίδες. Βρέχουν έρθει Γερμανίδες. Βρέχουν έρθει Βελγίδες. Βρέχουν έρθει λέει ό,τι θες να. Ελληνίδα λέει δεν ήρθε να χαλάσει τον ήχη να πούμε. Και το μανό. Λέω σοβαρά. Στην κουζίνα. Στην κουζίνα. Και πού δεν τη βρει την Ελληνίδα. Μα είπε ο άνθρωπος δεν υπάρχει στην κουζίνα. Έτσι λέει αυτός. Εγώ να σπάμε μείνω άνθρωπος. Τι ηλικία τη θέλει την Ελληνίδα και στην κουζίνα αυτός. Τι ηλικία τη θέλει. Τι ηλικία τη θέλει. 30, 35, 40. Α, 30, 35, 40. Γιατί. Πάνω από 40 δεν δέχεται. Άμα είναι εργατική γιατί. Άντρα θέλει πάω εγώ με αυτά που λέει τώρα. Κάτσε να δούμε τι λέει ο σωματοφύλακας Αργιανός. Αμάν δικό μας παιδί. Ποιο κέντρο βρε οι αβάπτιστοι. Κλειδώνονται μην τους ψηρίσουμε. Όμως ο ιδιάλης να πούμε. Καλά σε ξεκίνηκε. Τον Αργιανό ακούει να πούμε. Καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου Στέφανε. Γεια σου. Ζήτω η Επανάσταση. Ζήτω. Καλά τα λες. Τι θα τα πω. Χειρότερη φέρα από τα κουμούνια δεν υπάρχει. Δώσε. Μέσα από τις τάχτες εφρέμα από ασπρόμαυρες κρινίδες καβάλας. Μέσα από τις τάχτες του Φίνικα φίλε. Ποιες τάχτες. Όχι το Φίνικα που λίχνεις. Τι Φίνικα λέγεις. Το Φίνικα το σήμα της 21ης Απριλίου. Το σήμα ρε φίλε. Πώς γίνεται ρε Ούστη μου λέει η μεγαλύτερη νοσταλγία της επταετίας να είναι Αργιανή. Μάλιστα. Ναι. Γιατί θέλω να σε πω τώρα, εσένα θα σε απαντήσω. Εκεί που πήγε ο Ραπτόπουλος. Δεν τη θέλει, λέει, για δουλειά στην κουζίνα την Τριαντάρα, λέει, αλλά για άλλα πράγματα. Όχι, φίλε. Εγώ. Ποιο το λέει αυτό. Ποιο το λέει αυτό. Ο. Ο Εντίτ. Ποιο είναι ο Εντίτ. Ποιο Εντίτ, ρε φίλε. Τι λέει τώρα. Ποιο είναι. Τι λέει. Δεν έχει νούμερο απ' έξω. Του τρία ψηφία τα τελευταία. Εσύ το στέλνει, ρε. Ο δάσκαλος από μέσα εκεί. Ο Production. Ο Production. Ο Production. Πω. Λέει το Σαμποτέρ. Σαμποτέρ μεγάλος. Γιάννης Λελίδης. Γιάννης Λελίδης. Κάθαρμα κομμουνιστικό. Πουλάει μια BMW. Πουλάει μια BMW. Την πάρεις. Πισογκονά. Αυτόματη 316. Πω. Έχω την κόρσα την πετρέλαιρα. 90 πόσο μοντέλο είναι, ρε. Τι μοντέλο είναι η BMW που πουλάς. 2005. Τι. Το 95. Το 95. 1500 ευρώ δίνει. Καλά τι δίνει. Ζάχαρη με μέσα. Τόσο λέει κάνουν οι μπεμβέ. Πώς το πες. Τόσο κάνουν οι μπεμβέ το 95. Ναι, ξέρεις πόσοι θέλουν να πούνε ότι έχουν μπεμβέ και να πάρουν με 1500 ευρώ. Εντάξει, φίλε, τώρα το παράγκα. Ξέρω εγώ ορισμένους. Δεν έχει πάρα πολλού, δε. Το εφετζιλίκι πάει σύννεφο. Δε, τι. Εντάξει. Από ουσία μηδέν. Ναι, πρόσεξε τώρα να δεις. Προσέχω εγώ, βλέπω. Τι έγινε, ξαναγυρίσαμε 20 μηνών. Τι έγινε. Μηνύματα ψάχνει. 21 πήγε. 21 Απριλίου. 21 Απριλίου 2000. Γιάννη, τι γίνεται εκεί στην μπάλα, πόσο είναι η Μάντσεστερ, τι γίνεται εκεί πέρα. Έκανε γκολ η Μάντσεστερ. Έκανε γκολ και η Σάλκε. Λοιπόν, έκανε γκολ η Μάντσεστερ. Σου είχα πει ένα μάτσα θα πάει στα πέναλτι. Έκανε Σάλκε. Σου είπα. Άρα εδώ περνάει η Σάλκε και η Μάντσεστερ μέχρι τώρα. Ναι, σε ποιο λεπτό είναι τώρα, κάτσε να δούμε. Στο 100 φεύγα. Στο 110. Ωχ, τελειώνει η Μάντσεστερ. 10 λεπτάκια έχουν. Ναι. Από τη τώρα, η Μάντσεστερ είναι αυτή. Άρα η Θέλτα πέρασε καθαρά. Ναι. Και φαίνεται να ακολουθεί η Σάλκη και η United. Σάλκη και United. Πάει για τρίτο γκολ. Και το άλλο πάει στο. Πάει για τρίτο γκολ. Το έχασε η United. Πάει για τρίτο. Λες. Ανοιχτή κάνει η άλλη. Ανοιχτή κάνει. Ανοιχτή κάνει. Δεν κάνει άντρε και κανένα κόλπο τώρα να δει. Ο Μουρίνο να τραβάει τι τρίχε του. Ο Μουρίνο μπορεί να το πάρει και οφείλει να το πάρει και θα είναι επιτυχό να το πάρει. Δεν παίρνει. Πρέπει να το πάρει καταρχήν γιατί με αυτό θα βγει του χρόνου σίγουρα Europa League. Τετράδα δεν έχει εξασφαλίσει στην Αγγλία. Europa League. Champions League. Champions League. Λοιπόν,
Εσύ τι πιστεύεις τώρα ότι σήμερα, 21 Απριλίου, ναι, θα βγουν τίποτα γέροι και θα φωνάζουν εσύ το επανάσταση? Ποια γέροι, ποια γέροι, οι γέροι θα βγουν. Δικιά μου ηλικία θα βγουν. Και πού τη ζήσαν τη Χούντα. Και πού την έχουν ακούσει. Την έχουν ακούσει. Φυσικά την έχουν ακούσει. Την έχουν ακούσει. Από τους πατεράδες, από τους παππούδες τους. Από τους μεγαλύτερους τους. Οι πατεράδες και ήταν πασόκροι οι παππούδες. Τι ήταν πασόκροι, φίλε. Ήτανε, δε, δε. Έλα ρε που ήταν πασόκ τώρα οι παππούδες. Λοιπόν, Μπαλάτος. Πες μου. Παλιός πασόκος. Ναι. Κώστα μου. Εθνικιστής. Ναι, είναι εθνικιστής. Ξέρεις πως τέτοιοι είναι, γιατί δεν οικονομάνε τώρα να πούμε φιστί και γίνεις, να πούμε και λουκουμάς, να πούμε σύρου. Κατάλαβες. Θα σε πω ένα απλό πράγμα. Εγώ δεν δέχομαι, φίλε. Σήμερα να μου το παίζει εθνικιστής ο Πασόκος. Άκουσέ με προσεκτικά. Κανένας από την ΕΠΕΝ και από την παλιά τη Νέα Δημοκρατία δεν έχει γίνει ποτέ Πασοξής. Δεν έχει ψηφίσει ποτέ Πασόκ. Ναι. Ο Πασοξής, ναι, ο Πασοξής προς το κομμουνισμό, πάνε οι σοσιαλιστές, οι ΔΕΜΕΚ, ναι, έχουν γίνει μισοί χρυσαυγίτες. Οι ΔΕΜΕΚ. Γι' αυτό τους κράζω εγώ. Οι Πασοξίδες. Άκου τι σου λέω εγώ. Δεν σου λέω για ΕΠΕΝΙΤΕΣ. Αυτοί που με ακούνε καταλαβαίνουν τι λέω τώρα. Οι περισσότεροι πασοξίδες. Ο επενήτης χρυσαυγίτης δεν γίνεται. Γίνεται. Έχουν γίνει όλοι. Γιατί τους εκφράζει πιο κοντά αυτό. Έλα. Έτσι. Και εγώ, να σου πω και εγώ κάτι. Εγώ ψήφισα Χρυσή Αυγή. Δεν το λέω. Αλλά είμαι μαλωμένος. Ήμουν και στέλεχος. Αλλά έχω μαλώσει μόνο και μόνο για ένα απλό πράγμα. Επειδή δεν κράτησαν τον λόγο τους. Για έναν απλό λόγο. Θα σου το πω απλά τώρα. Ξεκίνησες 20 χρονών με τι. Μόνο τέτοιο, ρε παιδί μου. Δεν ψήφισα ποτέ όταν βγήκε η Χρυσή Αυγή. Το 7 ψήφισα εγώ. Δεν ασχολήθηκα ποτέ με κόμματα. Δεν με έκφραζε τίποτα. Όλοι ήταν λόγια του. Ήξερα, ωραίος, από... ήξερα από κοντά. Ναι, είσαι ακροδεξιό στοιχείο. Ναι, ακροδεξιό είμαι, ναι. Εθνικιστή. Ακροδεξιό. Κουντικό είμαι, βασιλικό είμαι, ό,τι θε πέσει είμαι. Έτσι. Το βασιλιά, το τεμπέλι να πούμε. Το τεμπέλι, ναι, αυτό το τεμπέλι. Αυτό το τεμπέλι. Το τεμπέλι. Γιατί και οι Άγγλοι οι τεμπέλ χανάδε έχουν βασίλισσα, αλλά τώρα με χρυσά κουτάλια εκεί. Τεμπέλα είναι εκεί η βασίλισσα. Ναι. Ναι. Κατάλαβε λοιπόν που είχαμε μείνει τώρα για τη Χρυσή Αυγή που σου λέω. Έτσι. Γιατί εγώ ψήφισα, ήμουν και στέλεχος. Εσύ. Ναι, φυσικά, στι αίρες, με ξέρουν όλοι, ρε παιδί. Σε εσύ. Ναι, ναι, Νικήτα, ναι. Ζωσιό, εσύ εκεί που ήταν βουλευτής, δίπλα του ήμουν. Αλλά θέλω να σου πω ένα απλό πράγμα. Για πες. Όχι, μάλωσα, τους έκρασα για ένα απλό λόγο. Ναι. Είπαν, θέλουμε να μπούμε στη Βουλή, να μας στείλετε για να τους πλακώσουμε στα χαστού και άλλο αυτούς εκεί μέσα. Ναι. Βγήκανε, μπήκανε και δεν κάναν τίποτα από εκεί. Α. Από εκεί και μετά τους είπα, μάγκες, ο λόγος σας δεν μέτρησε. Εγώ φεύγω. Α. Εγώ για αυτό το λόγο. Πολύ σαν και εσένα, έτσι απλά το είπα. Ρε φίλε. Δεν περιμένω να κάνουν τίποτα, δεν περιμένω. Πλακώνουν κάποιον Πακιστανό με 15 Παντοκρήτη, κάτι τέτοια κάτω. Πήγανε, θέλω να μπούμε στη Βουλή, πλακώσουμε στα χαστού και αυτούς που λένε ψέματα, ναι. Αυτούς που λένε ψέματα, μπήκανε μέσα και δεν έπεισε ούτε ένα χαστούκι. Από εκεί και πέρα, εγώ ξενέρωσα, φίλε. Η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα από εκεί τι γίνεται και πώς γίνεται, άστο. Ορίστε, Γιάννη. Στην Κανέλη έλεγε χαστούκι, ήταν ο άλλος ο κομάντο Παυλόπουλος εκεί πέρα. Με τη χωρίστρα, πώς το λένε. Πώς τις κάνουν τις χωρίστρες τώρα, ρε. Χίπστερ, ο χίπστερ ο Παυλόπουλος. Δίναν τη γυναίκα 60 χρονών με δυο bypass. Μεγάλο παλιό. Ναι, η άλλη, πούμε. Η γυναίκα με δυο bypass, όλα τα γάλα τα λέει και τα τέτοια του και 7.000 του μήνα η άλλη, να πούμε. Δυο bypass, να πούμε. Άιντε τώρα. Η φουκαριάρα η Κανέλη. Ναι, φουκαριάρα η Κανέλη. Δυο bypass, πλάκο στα χαστούκια. Από το Μέγα στον Αντένα και από το Αντένα στον Άλτερ, να πούμε, έκραζε. Ναι. Είναι η δουλειά τη τώρα. Άιντε. Εντάξει. Η Άλτερ και η Κανέλη. Το πήρατε, λέει, χαμπάρι ότι από σήμερα η ΠΑΟΚ είναι διαστημικός, υψώθηκε η σημαία του μέσα στο διαστημόπλαιο, δεν λέτε τίποτα για. Ναι, ρε φίλε, ένας Ρώσος πήγε και τη σημαία του Πάκου πήρε μαζί. Ναι, Πόντιος. Πόντιος, Ρώσος, κοσμοναύτης, θα γίνει εκτόξευση και πήρε και τη σημαία του Πάκου μαζί. Πού θα τη βάλει. Δεν ξέρω πού θα τη βάλει, ρε φίλε, την πήρε μαζί του. Στο διάστημα θα τη στείλει. Ναι. Ναι. Φαντάζεσαι. Εκεί δεν πρέπει να νιώθουμε περήφανοι τώρα. Ούτε η Μπαρσελόνα, ρε φίλε, έχει πάει ήδη. Συγγνώμη, ρε διάστημα, ρε Κώστα. Πρέπει να συγκινηθώ εγώ. Φυσικά πρέπει να συγκινηθώ. Ο Πόντιος. Είναι ένα κοσμικό γεγονός. Είναι δυνατόν Πόντιος να κουμαντάρει διαστημόπλοιο, ρε φίλε. ΠΑΟΚ παντού, ρε φίλε. Πώς μπορεί να το πάει στην Αφροδίτη αντί να πάει στον κανονικό αυτό. ΠΑΟΚ παντού. Έχει τρελαδί. Θα μου πεις, εμείς δεν μπορούμε να βρούμε την Καλαμαριά από δύο δρόμους. Εσύ, ρε φίλε, Καλαμαριά, έβουσμε να πας χάθηκες τελείως. Καθάρισες. Εδώ πήγαμε να πάμε στο Αγροτικό Αστέρα να δούμε μάτς και στο Περιφερειακό με ρωτάς, αν λες αν πάμε καλά, βρε Κώστα μου, πού θα πάμε. Φίλε, η Δέσπο τρελάθηκε στο χρήμα το Πάσχα, λέει. Φίλε, πολύ χρήμα. Έχει μεγάλη πειθοή, κυρία. Δύσκολα κάποιος της αντιστέκεται. Ναι. Όσοι της δίνουν, τι να πω, εντάξει. Ξέρεις τι λέει. Καλά, δεν ξέρω, ρε Κώστα, στη γειτονιά μας είναι, δεν την έχω δει. Να ράζει απέναντι από το ιερό το Ιθαράτη δίπλα στο παλιό Αλφαδέλφο. Έχει καλά στέκια. Στο Μασούτι, ναι. Ναι. Ή εκεί ή στο μικρό το εκκλησάκι. Εκεί εκεί τα δυο στέκια. Αυτά είναι. Ναι. Καλέ Άγγιες, μέρες του Πάσχα έρχονται, δεν θα με δώσει κανένα ευρώ να πάρω. Έχει ένα φάει, ψωμάκι. Έχει φάει πολύ πράγμα, φίλε. Πολύ μπικικίνη, πολύ μπαγιόκολα. Μαρίνα, τσίγκινα, τσίγκινα, βαράνα. Είναι, άκου να δει το λαμόγιο. Είναι μεταξύ εκκλησία και σούπερ μάρκετ. Ξέρει τι κάνει. Ξέρει πού πάει και. Όλο το καταναλωτικό κοινό πιάνει. Όλο το καταναλωτικό. Τι λαμόγιο είναι η Δέσπο. Ξέρει τι κάνει, θα σου πω εγώ. Τι ομάδα λες να είναι η Δέσπο. Από όλα είναι. Πάω και. Σίγουρα δεν φίλε είναι από όλα.
Είναι η μόνη, είναι η μόνη που δεν μπορεί να καταλάβει τι ομάδα είναι. Μπορεί να έρθει ένα 10 λεπτά με διαφορετικό κασκόλ και να το παίζει ότι είναι ο παδό. Το έχει μελετήσει. Να σου πω η Δέσπο τι κάνει. Πρωί, ναι. Πρωί κατά τι 8.30-9 που δεν πάνε πολύ στο Μασούντι απέναντι, ξέρεις, πάει, στο, πάει στου γέρου εκεί στον Άιθερα πει που πάνε να λάβουν κερί. Ξέρεις, οι γέροι ξυπνάνε νωρί. Πάει για το κερί, θα δώσε καλά και σε μένα. Μόλις πάει το 10.30 ώρα και πάνε οι μανάδες να πάρουν τα παιδιά από το σχολείο γιατί πάνε καπάκι σούπερ μάρκετ. Φεύγουν στο Μασούντι απέναντι. Εκεί είναι η κίνηση η πιάτσα. Δώσε καλά, κανένα πατατάκι να πάω. Είναι κόλπο, μεγάλο επιχειρηματία είναι η Δέσπο. Τη Δέσπο δεν την πιάνει. Πρέπει να τη βάλει μέσα στα κέντρα εκπαίδευση να κάνει επιχειρηματικότητα η Δέσπο. Δεν γίνεται, έτσι θα πάμε μπροστά. Φίλε, αλλιώ δεν πάμε μπροστά. Να ξέρει, να βάλει τη Δέσπο, αλλιώ μπροστά θα πάει αυτό το κράτο. Η οσμή των σκανδάλων τη Χούντα, λέει ο 900, που χάρισε λεπτά με θαλασσοδάνεια σε Αμερικανούς και εργολάβους ήταν επανάσταση, λέει ο φίλος. Φυσικά και ήταν επανάσταση. Επανάσταση, λέει. Επανάσταση ήταν, θαλασσοδάνεια, για καλό σκοπό. Τώρα εσύ τα λες αυτά γιατί είσαι Αριανός και επί Χούντας. Άσε ρε τώρα, εντάξει θα πούμε. Έλα τώρα. Έδινε, ο μεγάλος Γιώργος έδινε δάνεια να πάει να χτίσει τουαλέτα, άλλος να κάνει την ανάγκη του σαν άνθρωπος. Και πήγαινε, έβλεπε αν την έχτισε, φίλε. Αν ήταν τόσο καλός ο Γιώργος, γιατί ο λαός ξεσηκώθηκε. Γιατί ξεσηκώθηκε, εμένα, δεν ξέρω να ρωτώ. Εγώ ξεσηκώθηκα στο λαό. Ρε παιδάκι μου, αν ήταν τόσο καλός. Ποιο λαό ξεσηκώθηκε, ρε φίλε. Κανένας δεν ξεσηκώθηκε. Κανένας. Κάτι πασοκουκουμουνιστές κάνανε εκεί πέρα 30 άτομα μια φασαρία και δείξανε λάθος πράγματα στον κόσμο. Πήγε άλλη από την Αμερική, ξυλώσανε τα μνήματα να δείξουν ότι πέθανε, λέει, από σφαίρα τέτοιο να πούμε. Από σφαίρα. Πώς το λένε, μην γελάς, ρε, στρατιωτικού. Στρατιωτικού. Τι πήγε στην Αμερική. Ναι, από την Αμερική έφυγε άλλη διαφήμιση για κολόνια και τη δείξανε, λέει. Τη δείξανε, την πήρανε για θύμα. Τι θύμα, ρε φίλε. Στο Πολυτεχνείο θύμα. Δεν υπήρχε. Φώναζε άλλη ψωμί παιδεία Παριζάκι και τέτοια τώρα. Άιτε τώρα με ένα μικρόφωνο 10 λεπτά και παίρνει 15.000 το μήνα. Αυτό με αυτό σε παρακαλώ. Αυτό break, λέει ο Γιάννης. Break. Με πονάει και εμένα αυτά τα λεφτά. Εσύ έκανε 30 χρόνια ραδιόφωνο, αλλά μαλλιά παίρνεις. Διάλειμμα. Διάλειμμα να πάρω ανάσα. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Τα καταστήματα Beats & Bites της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τη Logitech σας προσκαλούν την 3η 25 Απριλίου και την 3η 2 Μαΐου στις 3 με 5 το μεσημέρι για να παίξετε τα αγαπημένα σας παιχνίδια εντελώς δωρεάν. Με τη συμμετοχή σας μπαίνετε στην κλήρωση για 6 Logitech Gaming Keyboards και 6 Gaming Mouse. Πληκτρολογήστε bmb.gr και βρείτε τις διευθύνσεις μας. Beats & Bites, πάντα πρωτοπόροι. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα μορτισέρ. Σε 2 μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο. Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ, παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός, αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Time to wake up in every nation. Ακυρώνεται γκολ της Manchester United στο 118. Ήτο. Είμαστε στο 119. Μια ανάσα ο Μουρίνιο από τους 4. Μια ανάσα από το έφραγμα Μουρίνιο στο 120. Σου φαρίτσι άντρα. Ένα από αριστερά επικίνδυνη. Κεφαλιά μεγάλη απόδοση. Η κόρνερ. Κόρνερ στο 90. Στο 119. Η Άντερλεχτ. Με τον Καρά κερδίζει κόρνερ. Με τον Βασίλη. Για να δούμε ξανά τι. Δύσκολα να δώσει κόρνερ γιατί φωνάζει ο Μαυρούκος. Για φάουλ, μα. Για φάουλ. Out πρέπει να δώσει. Out έδωσε. Out είναι, ναι. Γι' αυτό φωνάζει ο Μαυρούκος. Ανάπακλα φωνάζει. Έχει δίκιο, αλλά. Μπάλα μπεσάρ. Μπάλα μπεσάρ λέει. Μπορεί να ήταν και φάουλ. Ή το. Μπορεί και επιθετικό. Μπορεί να ήταν και επιθετικό. Να ρωτήσω ρε παιδιά, ξέρει κανένα ο Ντεχέα που εξαφανίστηκε, που τον έχει. Στο Europa League παίζει ο Ρομέρο. Α, ναι. Ναι. Λέω μήπως τον έβαλε στην Αθαλήνη Μουρίνο, γιατί είναι λίγο χαζός αυτός. Κύπελο και Europa το παίζει ο Ρομέρο. Έχουμε μπει στο 120. Σάλκη Άγιαξ 3-1. Περνάει ο Άγιαξ. Περνάει ο Άγιαξ. Το 2-0 του πρώτου αγώνα τον εξασφαλίζει. Μπεσίκτας 2-1. Έκανε Άγιαξ. Ωρε φίλε, πότε έκανε. Ναι, έκανε 3-1. Ο. Ε το νέαντα.
Και ήθελε Παοκάρα να περάσει τον Άγιαξ, ρε φίλε. Ναι. Κοίταξε, το καλοκαίρι αυτό είναι φορμέ, μπορούσε να τον περάσει. Μπορούσε, ναι. Τώρα που φούλαρε, άντε πιάστο να. Τώρα ούτε με κλάου τον παίρνει τώρα. Ούτε με κλάου τον παίρνει. Τι γίνεται, ρε φίλε, να πούμε. Τέλος, στο Μάντσεστερ ο Μουρίνιο πέρασε με 2-1, αγκαλιάζει και ασπάζεται τον προπονητή τη Αγγλία. Φιλιούνται, αγκαλιάζονται, εντάξει. 2-1, μεγάλη νίκη. Προχωράει στα ημιτελικά. Και ο Ολλανδός βλέπω πέρασε, έτσι φυρίξε ο Ολλανδός, στη Σάλκε. Για να δω. Στο Out of Schalke Arena. Σάλκε. Να. Σάλκε. Ο Διάγο Άσπας πέρασε η Θέλτα, προηγουμένως. Ναι. Μάλιστα. Μπεσίκτας λέω 2-1, είμαστε στο 120. Θα δούμε πέναλτι και λογικά. Εκεί θα δούμε, λες. Πέναλτι. Πέναλτι που λέει ο Φυρός. Εκεί να δούμε τον... Δεν παίρνει τον Άρη να χάσει άλλο. Εμένα πότε θα με πάρει. Τι γίνεται, ο Άρης, τι γίνεται. Τι μαθαίνεις. Τι μαθαίνω. Τίποτα, ρε. Ησυχία, περιμένουμε να βρούμε κανένα μεγάλο επιδητή. Ναι. Ναι, δεν γίνεται, δεν πάει η ομάδα. Θα ανέβει. Θα ανέβει, ναι. Πώς? Με οποιοδήποτε τρόπο. Ως τρίτος, λες. Με τρίτος, ναι. Οποιοδήποτε τρόπο. Με κανένα δικαστήριο σαν του Ολυμπιακού που θα γίνει. Ξέρεις τώρα με τη Λαμία. Πόσους πόντους χρειαζόμαστε, τόσους θα μας δώσουν. Αισιόδοξος είσαι. Φυσικά είμαι αισιόδοξος. Στον μπάσκετ τι θα κάνει. Ρε, εσύ, θα είπαμε αυτά. Η Νόβα είναι η Νόβα. Ναι. Πρέπει άλλα 8 ντέρμπι για να πουλάει τα καφενεία. Ναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Λεβαδιακός Ξάνθη, πας να το δεις εσύ. Όχι, δεν πάω. Πάω κάτι, θα πας να το δεις όμως. Εσύ πας. Τι να δω. Λεβαδιακό Ξάνθη. Όχι, ναι. Άρης Λεβαδιακό, το βλέπεις. Άρης Λεβαδιακός ρε Κώστα, εγώ θα δω. Θα πάνε Αργιανοί, θα το δούνε ρε φίλε. Αργιανοί θα πάνε. Το Λεβαδιακός Ξάνθη να πούμε πώς θα το δούνε. Πώς θα το δούνε αυτό. Ναι. Μην ξεχνάς, θα έχει και ένα παραπάνω Άρης Πάοκ και Πάοκ Άρης. Θα έχει Άρης Ολυμπιακός και Ολυμπιακός Άρης. 8 μάτς παραπάνω. Ναι. Για το καφενείο, καφενειακά μάτς, έτσι να γεμίσουν καφενεία. Λες. Βέβαια, ρε φίλε. Το πιστεύεις. Φυσικά το πιστεύω. Και εσύ ελπίζεις δηλαδή στον Κανελάκη να πει στον προϊστάμενό του στην Νόβα, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα. Δεν χρειάζεται να πει κανένας Κανελάκης. Ο προϊστάμενό του το ξέρει ήδη. Έτσι. Δεν μπορεί η Νόβα, ρε φίλε, τα επαγγελματικά του χαμηλότερο να είναι 150 ευρώ σε ένα μαγαζί. Άμα κρυθεί εκεί. Ναι. Με τι κατανάλωση πήραν σε 150 ευρώ. Πιστεύεις δηλαδή ότι λόγω εμπορικότητας. Φυσικά λόγω εμπορικότητας. Θα βγάλουν τον Άρη ας πούμε. Εκεί υπερτερεί σίγουρα. Λόγω εμπορικότητας πρέπει να βγάλει. Ναι. Τώρα δεν σου είπα εγώ αγωνιστικός και τέτοιο και δεις πως έγινε η ομάδα. Δεν υπάρχει αγωνιστικά Άρης τώρα για μένα. Για μένα. Όπως τον έχω συνηθίσει. Άρα εσύ τσίπα και προκοπή δεν έχεις και υπόλοιψη. Δεν υπάρχει. Να ανέβεις τρίτος δεν σε νοιάζει. Ο Πάοκ τσίπα και η υπόλοιψη δεν έχει 6 βαθμούς να χάσει ο άλλος και να πάρει το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ρίσκο στα τσίπα. Ο Ολυμπιακός τσίπα και η υπόλοιψη δεν έχει. Πάει και δεν έχει. Τι κάνουμε, αυτό πήρε είναι. Την Καλαμαριά με 3 βαθμούς και πήρε το πρωτάθλημα από την ΑΕΚ. Τσίπα δεν έχει. Γενικά δεν υπάρχει τσίπα. Συγγνώμη, ρε Σικώστα, υπάρχει στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο τσίπα. Μπαρτσελόνα την Παρί με διαιτησία. Ρεάλ την Μπάγκερ με διαιτησία. Ναι. Αυτό είναι. Ενώ η Γιουβέντους. Μπαμπαμ. Καλή η Γιουβέντους. Ναι, αλλά στην Ιταλία δεν τα παίρνει και εκεί. Ναι, Γιάννη. Παίρνει και εκεί. Πρόσεξε να δεις τώρα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Προσέχω. Με το πρώτο φάουλ που δεν δίνει στην Μπαρτσελόνα ο διαιτητής, διαγράφεται και το αποτέλεσμα, έτσι. Σας λέει Γαριόλια, εγώ δεν παίζω να ξεφτυλιστώ. Έπαιξε 50-50. Έπαιξε 51-49 υπέρ της Ιουβέντους. Ναι. Ναι, ναι. Μπορεί να έπαιξε και 52-48. Στα φάουλ. Στα φάουλ. Στα φάουλ. Ναι. Τους το άφησε. Οι άλλοι πέφταν, κάνανε, ράνανε. Δηλαδή πολύ μικρή ομάδα, πολύ μικρή ομάδα έδειξε. Ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο με τα μπουρμπουρ. Ένας παίκτης όταν μιλάει και δεν παίζει, βέβαια. Έχει προβλήματα. Ακριβώς. Έχει προβλήματα. Κώστα, καλή επίθεση, καλό το φαντασί ποδόσφαιρο, αλλά στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχεις και εξάρια σκυλιά και center back, φίλε. Τι να έχεις. Εξάρια σκυλιά και center back. Στα center back δεν υπάρχουν. Έκαναν ένα Σουάρες να μοιάζει Κλάος. Αυτό δεν υπάρχει. Και τα εξάρια μπροστά τη Μπάρτσα πολύ. Τι να σε πω τώρα, εκείνος ο. Εκείνο ο Πιάνη, τι μπάλα έπαιξε. Εξάρι έπαιξε, οχτάρι έπαιξε, δεκάρι έπαιξε. Ο Πιάνη την μπαλά και Αλεξάνδρου, ρε φιλόλη ομάδα. Και ο Μάντζικ που γυρνούσε πίσω αμυντικά. Φοβερή, τα φοβερή κόντρα. Τα μπακ δεν τα λογίζει, ρε Στέφανε. Εκείνη 15 χρόνια έτσι θα είναι. Του έχει στάνταρ. Και λύνει Μπαρζάλι Μπουνούτσι αυτού του τρει. Αυτή η τριάδα είναι απίστευτη. Αυτή η τριάδα 15 χρόνια πριν, 15 χρόνια τώρα. Έτσι Μπαρσελόνα, ρε φίλε. Όταν έβαλε ο. Ο Σωσίας του Καλαϊτζίδη, πώς το λένε, ο προπονητής της Γιουβέντους. Ο Μασιμιλιάνο. Ο Αλέγκρι. Όταν έβαλε το Βαλσάμι. Ναι. Τρίτο σέντερ μπακ. Και άλλοι πλευροκοπούσαν και σεντράρανε. Τι θα ρίξει και ήταν ο Κίτσιου. Τι με τον Λέωμα. Με τον Κλάους και τον Κουλούρι. Ναι, και φορτώναν τον Κλάους και τον Κουλούρι. Έβαλε και δεύτερο σέντερ φόρα με τη Μπαρσελόνα. Μπα και πάρει κάποια κεφαλιά. Αλλά του έκανε ο Αλέγκρι, ρε φίλε, βάζει τρίτο σέντερ μπακ. Έχει το ψηλέα το Μάντζι που έπαιρνε όλο το DNA τη. Όλο το DNA τη η Μπαρσελόνα το πέταξε στα σκουπίδια. Το πέταξε, φίλε. Τέλο εποχή είναι για την Μπαρσελόνα. Κώστα αυτή γενιά τώρα. Το μετά τον Τζάβι, μετά τον Πουγιόλ τελειώνει η Νιέστα, ο Μέση μεγαλώνει. Προφανώς ναι, ο Μέση έχει θέματα. Δεν είναι ο παλιός. Όπως και ο Ρονάλντο έχει θέματα. Ο Ρονάλντο πλέον στο μεγάλο χώρο. Μόνο στο μεγάλο χώρο. Είναι.
Είναι ναι, ναι, ναι. Μόνο στα τελειώματα. Στα τελειώματα, ναι. Του έπαιξε η Γιουβέντους. Μόνο σκόρε. Από τη σέντρα και προς τα άμυνα. Ο Ρονάλντο πλέον δεν μπορεί να σηκώσει. Άμα δεν τραβήξει ο Μπέιλ, άμα δεν τραβήξει ο Μόντριτς και ο Μαρτσέλο ειδικά, τίποτα, δεν υπάρχει ρεάλ. Δεν υπάρχει. Ο Ρονάλντο λοιπόν, είναι σκόρερ. Εγώ... Ο Καρβαχάλ έπιασε. Καρβαχάλ. Όπως βλέπω το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για να σωθεί αυτή τη στιγμή η Μπαρτσελώνα, δύο παίχτες πρέπει να πάει να πάει εκεί στην Ντόρτμουντ, στον Τούχελ και να του πει φέρε με το Πούλισιτς και το Βέγκλ. Εκεί πέρα τα δύο πιτσιρίκια. Για το Βέγκλ συμφωνώ πάρα πολύ. Για το Πούλισιτς. Είναι πιτσιρικάδες που μπορούν να ψηθούν. Να του βάλει εκεί πέρα στα χαφ να λωνίζουν, να κάνουν ένα δίδυμο μαζί. Το κέντρο πρέπει να το φρεσκάρει οπωσδήποτε. Εκεί είναι το κέντρο. Οπωσδήποτε. Όλο το ευρωπαϊκό οπωσδήποτε. Κέντρο. Δεν λέω να πάει να σηκώσει κάτι τεμπελέ γιατί έχει τρεις μπροστά, δεν κάνει. Ναι. Δεν είναι για να. Ούτε Νεϊμάρ μπορεί να βγάλει, ούτε μέση, ούτε σου άρεσε. Η τριάδα μπροστά μια χαρά ναι. Είναι. Τα χαφ έχουν το θέμα. Ναι, γιατί αναγκάζονται και γυρνάνε πίσω 15-20 μέτρα να κάνουν αυτή παιχνίδι. Και εκείνο που μου έκανε εντύπωση μεγάλη είναι ότι το 80% των τελειωμάτων της Μπαρτσελώνα δεν τις έκαναν ναι, αυτοί οι τρεις. Ο Ράκη, Τίτσο Ρομπέρτο, ναι, Μάτο Δεξίς. Ο Ράκη, τους φίλε, άμα τον βάλεις και τους δυο τους πιτσιρικάδες μαζί με το Ράκη, τις αυτούς γιατί λέει, χάσανε ευκαιρίες, κάνανε τελικές. Ποιοι τις κάνανε. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι στράιγερ, αυτοί που δεν είναι παιχταράδες. Εδώ μέχρι και ο Μτιτί έκανε ευκαιρία στο τέλος, ρε φίλε. Δεν έκανε τελική ο Σουάρες. Το καλύτερο φόρ του κόσμου δεν έκανε τελική. Αυτό και μόνο μπάλα δεν ακούγεται. Πρώτη φορά Γιάννη είδαμε. Εσύ απογοητευμένο. Είδε σέντρα που είχε κάνει στο 70 φεύγα. Που το την έστειλε. Περιστέρια, ρε φίλε. Πρώτη φορά. Και με το καλό του το πόδι. Μέση, ναι. Με το αριστερό. Από τα αριστερά κάνει μια σέντρα. Άντε να πει βιολογικά. Ναι. Δεν. Άντε να πει ότι ντεφορμέ. Εκεί ναι. Είναι και απογοήτευση ρεσικό. Ναι, εκεί. Και πέρα, με κλειστά μάτια αυτό το παιδί βρίσκει παραθυράκι. Γωνία δείχτη και όμω είδε. Τι βαράνε τώρα, διάδειγμα. Τι βαράνε τώρα, ποιοι είναι. Μπεσικτά. Α, Μπεσικτά. Πού μπορεί, φίλε, φοβερή εδράρα έχουν αυτοί οι Τούρκοι. Μπεσικτά. Δύσκολα. Το τίναξε την πιτηρίδα. Πώς το λένε? Μπάμπελ. Ένα μηδέν πια. Τώρα Μπάμπελ, Ταλίσκα, Γκουαρδάδο θα βαρέσει. Κέντρο. Κουαρέσμα εκεί. Κέντρο. Γκουαρδάδο λέω, Κουαρέσμα, ναι. Γιώργος Κωστίκος, κέντρο. Κέντρο ψηλά. Γιώργος Κωστίκος, κέντρο. Βέβαια. Δεν πιάνεται αυτό, φίλε. Μπεσικτάς, Λιόν, 1-0 στα πέναλτι. Στα πέναλτι. Ωραίο χτύπημα. Ναι. Ρισκαδόρικο αν μείνω τερματοφύλακα από τα δοκάρια. Δύσκολο. Δύσκολο στο πρώτο πέναλτι, ειδικά. Ναι. Κανένα τερματοφύλακα φίλε δεν μένει κέντρο. Γιατί όμως. Το δοκίμασε Ρεσί Κώστα ο Όμπλακ της Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό του πέρυσι είδες. Και τον κορόιδευαν. Ναι. Εντάξει. Δεν του κάτσε. Λέει, δεν θυμάσαι. Ναι. Καθόταν στο κέντρο. Καθόταν λέει χωρίς. Τάφαγε όλα χωρίς να πέσει. Είναι, εντάξει. Είναι προσβολή για τερματοφύλακα, α πούμε. Να φας, ναι. Και για τέτοιο τερματοφύλακα ειδικά να. Εντάξει. Πώ το βλέπει, το κάνει. Ποιο βαράει. Φεκύρ νομίζω είναι. Οπα, οπότε, το κάνε, εκεί που κάνει έξω Spider-Man πήγε πάρα. Πω το σκέρατα. Τι κοιτήματα είναι αυτά. Ένα-ένα. Σαν εμάς. Ένα-ένα να ούμε. Για να δω. Αυτό ήταν εκτέλεση Πρίγιοβιτς φίλε. Αυτό έβρικε πλάι νόμι. Όχι. Και ψηλά και πλάγια. Δεν βγαίνει αυτό. Το άπιαστο πέναλτι είναι το μάγουλο ρε φίλε. Και όπως όλα τα σούτ. Ναι. Άμα πάει μάγουλο δείχτη. Ένα-ένα. Ωραία χτυπήματα και οι δύο. Βέβαια. Και οι δύο ένα-ένα. Το σουν τώρα. Ο το σουν. Το σουν. Ο το σουνίδης. Έτο το Σουνίδη. Έτο το Σουνίδη. Έλα, ρε, έχουμε να πούμε κάτι άλλο. Ό,τι θέλει λέμε για μπάλα, θε να πούμε για του κομμουνισταράδε. Του κομμουνιστέ δεν του χωνεύει. Βλέπω, το έχω εμπεδώσει. Όχι, δεν του χωνεύω. Δεν θέλω να με προσιλητήσουν Τουρκάλα, οι κομμουνιστέ. Όπω δεν ενοχλώ, εγώ θα με ενοχλούν κι αυτοί. Τουρκάλα, πώ τη βλέπει. Τουρκάλα είναι αφρό. Βέβαια. Σαν Κυλκισιώτη είναι. Ναι, Κυλκισιώτη σε μια χαρά. Βρήκε δοκάρι τον εδώ. Μπα, ενδοκάριδο ήταν αυτό. Όπα, μάγουλο. Να του. Δύο πλαϊνό δείχτη. Πλαϊνό δείχτη. Τουρκάλαδε είναι καλή. Ναι. Τουρκαλάδης. 2-1 πλαϊνό δείχτηκε. Και αυτό καλό πέναλτι. Έχει, μιλάει και η έδρα τώρα. Η ψυχολογία είναι μαζί του. Εντάξει. Τα πέναλτι δηλαδή. Δεν παίρνουν άλλη ψυχολογία αυτή. Μπορεί να έχει και πίεση, αλλά παίρνουν και ψυχολογία. Τώρα, ο Τούρκος ο τερματάς, άμα πιάσει ένα, πέρασε. Θα γίνει, ναι. Μετά επέβη όλη η ψυχολογία, γίνεται. Αυτός ο ποιος είναι ο προπονητής. Σαν του Ραφίκτσι Μπούρι δεν αυτός. Ναι. Κουαρέσμα ήταν. Είναι κουαρέσμα. Τα του άσχημα αυτά. Ναι. Τα του αζάκια. Κουαρέσμα δεν θα βαρέσει πέναλτι. Μήπως πήγε αλλαγή τον έκανε. Αλλαγή τον έκανε. Προσεύγονται οι Τούρκοι στον Αλάχ. Κοίτα, κοίτα. Έκανε δημοψήφιση να πήγε και στο γήπεδο αυτή τώρα. Θα μου πεις για την Τουρκία τώρα σε λίγο. Τι να σου πω. Θα μου πεις για τον Ερντογάν. Ρετζέπ. Τι άποψη έχει, θα μου πει ο μικρό πρώτα. Να σε πει. Για τον Ερντογάν πώς τον παρουσιάζουν. Ωραίο πέναλτι, 2-2. Συρτό και γωνία. Συρτό και γωνία. Μπράβο, έπεσε από τη γωνία ο τραυματισμό. 2-2. Για πες μου για Ερντογάν. Ερντογάν. Ναι, για πες μου για Ερντογάν. Καταρχήν τον παρουσιάζουν. Τον παρουσιάζουν. Πώς τον παρουσιάζουν ναι. Τώρα. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει σουλτάνο τη Τουρκία. Ναι. Θέλει να αποξενώσει να. Ό,τι έχτισε ο Κεμάλ. Αυτό θέλει να τα. Να τα αφήσω στο παρελθόν. Ναι, αρχή. Ναι. Να διαγράψει τον Κεμάλ. Ό,τι έκανε ο Κεμάλ. Ναι. Ναι. Προσπαθεί να τον απομυθοποιήσει τον Κεμάλ. Ναι. Δηλαδή, για ποιο λόγο τον έχουν. Για ακριβώς
για προσωπικούς λόγους, για να ματιοδοξία. Ματιόδοξος. Ναι, ναι, ναι. Ματιόδοξος. Είναι... Κάνει πολλές πατάλες από ό,τι γνωρίζω ο Ερντογάν. Mm. Και για προσωπικούς λόγους. 3-2 Μπεσικτάς. Ναι. Με παλάτια, με τέτοια, μοιράζει βέβαια και στον κόσμο. Η οικονομία της Τουρκίας πώς είναι αυτή τη στιγμή. Η οικονομία της Τουρκίας. Ναι. Κοίταξε να δεις, εκεί υπάρχουν πολλοί πλούσιοι. Ναι. Το χρήμα είναι μοιρασμένο σε λίγους. Ναι. Αυτό κυριαρχεί. Και υπάρχει. Στα λαϊκά στρώματα υπάρχει πολύ φτώχεια στην Τουρκία. Έτσι, δεν υπάρχει μεσαία τάξη πουθενά, παιδιά. Ναι. Πλέον έχει εξαλειφθεί από παντού. Ναι. Πλέον δεν υπάρχει. Εσύ πώς τη βλέπεις? Εγώ πώς βλέπω, εγώ τον Σουλτάνο, ας πούμε, τον βλέπω ότι θέλει να κάνει κάτι καλό για τη χώρα του. Είναι πιο πατριώτης από τους δικούς. Είναι πατριώτης, πολύ πατριώτης. Το βλέπεις πατριώτη. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι μια πολύ μεγάλη χώρα η Τουρκία. Έχει πολλές μειονότητες. 3-3. Και πολλά, ναι. Και πολλά εσωτερικά. Στην επαρχία στηρίζεται περισσότερο ο Ερντογάν. Ναι, 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 στην επαρχία. Γιατί ναι. Είναι πιο δημοφιλής ο Ερντογάν λόγω εθνικισμού. Ακριβώς. Ναι. Ο εθνικισμός πουλάει στα. Ο εθνικισμός δεν υπάρχει στην Άγκυρα. Στο αμόρφο τους, στις επαρχίες, γι' αυτό. Είναι ο εθνικισμός στους αμόρφωτους. Για σένα λέει τώρα. Άσε τι λέει. Όχι. Για μένα εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις τι λέει. Άλλο θέλω. Κατάλαβα, Στέφανο, τι θέλω να πω. Εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ κατάλαβα ότι είπες οι εθνικιστές είναι αμόρφωτοι, άρα λες ότι οι εθνικοί είναι αμόρφωτοι. Δηλαδή. Την Ισά του Παπαγωγή τώρα θες να μου πεις. Κάτσε ρε φίλε. Θα το χάσει ο Τουρκαλάς αυτό. Δοκάρι θα βρει. Κάθε τώρα. Δεν βρίσκει τον Κάρι. Πάρ το μέσα. Το βάλε 4-3. Πάρτε και αυτό. Πολύ καλές εκτελέσεις. Λοιπόν, κάτσε να τελειώσουμε για τον Ερντογάν. Θα ήθελες ένα Ερντογάν στην Ελλάδα. Φυσικά θα ήθελα ένα Ερντογάν στην Ελλάδα. Εσύ θα ήθελες ένα Ερντογάν στην Ελλάδα. Ναι. Το θαυμάζει δηλαδή. Γιατί και Κεμάλ Ατατούρκ θα ήθελα. Να σου πω κάτι. Ναι. Ναι. Ο Ερντογάν στην Τουρκία. Τώρα αυτό που μιλάμε για οικονομίες. Ναι. Για οικονομία δεν ισχύει πουθενά και τίποτα. Αν έχεις δυνατό στρατό, είσαι και ισχυρά οικονομικός. Ναι. Έτσι. Εμείς δεν έχουμε. Όλα γίνονται με το τσαμπουκαλίκι. Εσύ τσαμπουκαλίκι, Τσίπρα δεν μπορείς να παρουσιάσεις. Ναι. Ούτε καμένε. Όσο και στολίδια να βάλεις πάνω στον μπουφάν και να του παίζεις πιλότο στα F-16. Χοντρός. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι. Εντάξει, τώρα άστο, οικονομίες και τέτοια. Κοίτα προσευχή Τουρκάλα. Κοίτα. Θα του βάλει τον γκολ τώρα, θα περάσουν κι αυτοί. Λοιπόν, ο Ερντογάν έχει ένα πολύ δυνατό στρατό. Αλλά αυτό που είπε ο Γιαννάκης ότι οι εθνικιστές είναι πιο πολλοί στην επαρχία. Λόγω τι? Λόγω Κούρδων. Έτσι. Η Τουρκία απειλείται από τους Κούρδους. Γίνονται μεγάλες φαγές. Και αυτά γίνονται στην επαρχία. Έτσι. Στα σύνορα από πίσω. Δεν γίνονται μέσα στην Άγκυρα που είναι όλοι πολιτισμένοι. 4-4. Δεν φοβάται μέσα στην Άγκυρα κανένας πολίτης από τους Κούρδους. Άγκυρα και Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Εκεί είναι πολιτισμένοι. Ακριβώς. Η Κωνσταντινούπολη είναι σαν να πηγαίνεις Παρίσι. Δεν βλέπεις Τούρκο μέσα. Έχουν ευρωπαϊκιστεί οι άνθρωποι. Ναι. Το πιο ακριβά σπίτια και πιο ακριβό ενίκη είναι στην Κωνσταντινούπολη αυτή τη στιγμή. Πανευρωπαϊκά. Ούτε στα Ηλίσια επειδή έχει τέτοια νίκη. Κέντρο Κωνσταντινούπολη δεν υπάρχει. Βέβαια. Δεν υπάρχει. Και από τα στενά του Βοσπόρου είναι πολύ ακριβά τα νίκη. Η αλήθεια τώρα είναι ότι εσείς θα θέλατε τον Ερντογάν εδώ. Εγώ προσωπικά, θα τον ήθελα. Εσύ ναι. Θα τον ήθελε. Ένα στυλ Ερντογάν. Ναι. Ναι. Έτσι. Ναι. Πρώτα τους δικούς του να βολέψει τους σαν πατριώτης και μετά τους υπόλοιπους αν χωράνε. Έτσι. Μάλιστα. Φυσικά να γίνει ανάπτυξη. Πώς θα γίνει ανάπτυξη? Πρώτα θα κάνει τους δικούς σου να δουλέψουν και μετά τους έξω. Μην αναγκάζεις τους δικούς σου να φύγουν να πάνε να βουλευτούν αλλού για να φέρεις κάποιους άλλους που δεν υπάρχει τίποτα να τους βολέψει κι αυτούς. Αγχωμένο το βλέπω τον Τουρκαλά στο πέμπτο πέρα. Τον Τουρκαλά τώρα, ο Ταλίσκα αυτός έβαλε και τα δύο γκολ, ρε φίλε. Λες να το χάσει να γίνει το 60%. Πόπο ρε φίλε. Το βάλε. Η Ροάρα σε γύρω. Το βάλε. Το έκανε το σκυλί του πολέμου. Το βάλε το. Όλα άμα δεις έχουν πιάσει πολλά πέναλτι πλαϊνό δίχτυ. Ναι, ρε φίλε. Και πέσαν καλά και ένα θα πάει δοκάρι έξω σίγουρα. Λες, έτσι πως έχει θα πάει. Θα χαθεί το πέναλτι δηλαδή χωρίς να γίνει επέμβαση του τερματοφύλακα. Ένα θα πάει δοκάρι έξω εκεί. Ναι. Το ψάχνουν. Για ρώτα και τους Ελληναράδες τώρα που θα πάρουν τηλέφωνο σε λίγο. Αν πάρουν, συμμερίζονται την άποψή σου, να πούμε και τα λοιπά. Και αν αγαπάνε τη Χούντα όπως την αγαπάς εσύ και την αναπολύς, θα πούμε. Εγώ την αναπολώ τη Χούντα, φυσικά. Μα τι αναπολύς, ρε αδερφέ. Γιατί τι έχω ζήσει, ρε φίλε, εδώ πέρα. Για έχω ζήσει κάτι που έχει προσφέρει κάτι, έχει γίνει κάτι εδώ πέρα. Δηλαδή. Τι. Τι δηλαδή, δεν κατάλαβα. Πάει, λέει, σκοτωθήκανε, λέει, πέσανε στο Αιγαίο, ξέρω εγώ, οι λαθρομετανάστες, λέει, σκοτωθήκανε. 5-5. Πεθάνανε, πνιγήκανε. Ναι. Γιατί δεν ήθελε να πει κανένας για τους Έλληνες που αυτοκτονούν με τις χαζομάρες που κάνουν εδώ πέρα οι μνημονιακοί. Ε, έχει πει κανένας τίποτα? Δηλαδή, είσαι καλός άνθρωπος άμα μαζέψεις το παιδάκι από τη βάρκα της σκασμένη μέσα από το Αιγαίο και είσαι ρατσιστής αν πας βοηθήσεις Έλληνα. Έτσι μας έχουν καταντήσει, ρε φίλε, εδώ πέρα. Απίστευτα πράγματα συμβαίνουν. Και άμα πας να βοηθήσεις Έλληνα, του δώσεις εισίτιο, είσαι ρατσιστής, λέει, γιατί το βοήθησες τον Έλληνα. Ενώ άμα πας να δώσεις σε κανένα Πακιστανό, σε κανένα λαθροπάκι εκεί πέρα, τίποτα, κάνα κουτί με φασόλια και φάει, θα του πεις, είναι η ΜΚΟ, είσαι καλός άνθρωπος, είσαι ευεργέτης. Πάμε, ξέρω εγώ τώρα να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. ΜΚΟ, ΜΚΟ. Ναι. Ναι. ΜΚΟ είναι μεγάλη. Μάλλον με τα μαύρα τα φράγκα τώρα εκεί πέρα. ΜΚΟ. Όχι, ρε, μην το χάσει, θα το βάλεις μέσα, ρε. Το βάλε. Πάρτα, ρε. 6-5. Θα χάσει κουβέντα.
Εγώ δεν σου κάνουν. Είπα, ένα θα χτυπήσει δοκάρι και έξω. Όταν θα βαρέσουν οι τερματοφύλακες εκκληθεί. 11 πέναλτι μέσα και τα 11. 2-31-0-90-90-90 να βγουν οι εθνικόφρονες να με στηρίξουν αυτή τη στιγμή. Γιατί από χθες ακούω όλους τους κομμουνιστές, είναι ρατσιστές αυτοί που πιστεύουν, λέει, στον εθνικισμό. Όσοι είναι φιλοβασιλικοί είναι κομμουνιστές, είναι, πώς το λένε, ρε παιδί, είναι ρατσιστές. Είμαι φασίστας, ναι. Εγώ δέρνω. Λες και εμένα, μη δε κανένας να πάω να δέρνω, ρε, στον δρόμο, ρε. Μη δε κανένας να. 25 χρόνια kickbox κάνω, ρε φίλε. Ποτέ δεν πλακώθηκα στον δρόμο, δεν έκανα ποτέ μανούρα. Και τον άπλητο τον αρχοκουμούνι να πούμε γυρνάει με τις μολότεφ και τα ρόπαλα και σπάει να πούμε. Λες. Δηλαδή, εγώ είμαι το κακοποιό στοιχείο. Δεν κατάλαβα, ρε Κώστα. Τι με νοιάζει, τι ο γιατρό και ο κάθε γιατρό τώρα να πούμε εκεί πέρα. Ο γιατρό. Όχι, μαύρο είναι. Μαύρο είναι το πέναλτι. Μαύρο είναι το πέναλτι. Το έχασε, ρε. Το έβαλε, ρε. 6-6. Βασίλη μπορεί να γουστάει, λένε κομμουνιστή. Καλά κάνει. Ναι. Έχει οπαδού. 6-6. Ο κομμουνισμό. Πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο. Ορίστε, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα. Χρόνια μα πολλά. Καλημέρα τα παιδιά. Γεια σου, ρε φιλέ. Καλώ τον. Για χαρά. 2-3 πραγματάκια. Και 4. Ναι. Και 4. Το πρώτο μάτι που πήγα στη ζωή μου ήταν ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, τη χρονιά που πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Και πραγματικά το πέναλτι το χτύπησε ο Κωστίκος και τον έστειλε το Σαργκάνι πάνω στον ουρανό. Το θυμάσαι, Κώστα? Το κέντρο του γηπέδου. Ναι. Δεν μου λες, ήταν πέναλτι. Ήταν, γιατί το έχω δει πολλές φορές. Το έχασε ο Τούρκο στο πέναλτι. Το έχασε ο Τουρκαλάς, παιδιά. Το έχασε ο Τούρκαρο στο πέναλτι. Συνέχισε, φίλε. Μπάγερ πάω 883 στο Μόναχο, 98. Μ' ακούτε? Πολύ ναι, καλά. Σας ακούμε, ναι. Λοιπόν, δύο φορές μου το έδωσε επανάληψη, τρεις μέχρι να το βάλει. Ναι. Αυτό, ναι. Δεν λες. Και μετά πηγαίνω εκτός έδρας, μέσα στην Πάτρα. Θυμάμαι, ήταν μέσα στις γιορτές. Και παίρνει ο ΠΑΟΚ τρία πέναλτι και τα χτυπάει και τα τρία ο Κωστίκος. Μπράβο. Και πάει στο τελευταίο φωνιά και τον λέει να το κάνω εγώ. Και τον κάνει μια το χέρι αποκλειστικά ο Κωστίκος στην άκρα που μπαίνουν όλα. Εν πάση περιπτώσει, τώρα που λέτε τι θέλαν τους Απριλιανούς. Να πούει Απριλιανοί, φοβόταν να βγουν από τη φυλακή έξω. Ξέραν ότι κάναν πατάτα και μετά δεν θέλαν να βγουν έξω. Μ' ακούτε? Σ' ακούμε καθαρά. Σ' ακούμε, ρε φίλε. Και δεν φοβόταν. Out! Και... Το έχασε. Out. 6-6 παραμένει. Ο Φαλακρός το βάρισε out. Ναι. Ειδικά ο Παπαδόπουλος ήξερε ότι με το που θα έβγαινε έξω τελείωσε. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έχει και ο Ερντογάν, παιδιά. Το ίδιο αποτέλεσμα. Δεν θα ζήσει. Αυτά ήθελα να πω. Μπα, θα κάνει ο Ερντογάν, πιστεύω, μεγάλη άμυνα γύρω-γύρω από τον εαυτό του. Τον υποστηρίζουν πολλοί Αμερικάνοι, ο Τραμπ. Δεν μου λες, θα το πω απλά τα πράγματα. Πες αν ένας άνθρωπος βάλει στόχο ναι. να σκοτώσει και τον ίδιο, δεν μπορεί να τον σκοτώσει. Άνετα. Άνετα, εντάξει, μέχρι εκεί άνετα. Κοίταξε. Αυτά που γίνονται, αν ο Αμερικάνος ήθελε να γίνουν, θα το είχε σταματήσει. Ήθελε Ερντογάν στην Ελλάδα να σε διοικεί, ρε φίλε. Ορίστε. Χάνει πάλι ο Τούρκος το πέναλτι. Έλα, φίλε, εντάξει. Έγινε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Πάμε. Θέλατε Ερντογάν, κουβάλες. Θέλατε. Ερντογάν συγκεκριμένα, εγώ όχι. Εσύ. Εγώ θέλω, ναι, ρε. Αυτό θέλει. Στείλ Ερντογάν, όχι τον ίδιο. Στείλ Ερντογάν, ωραίο. Μπράβο, έτσι. Μάλιστα. Να συνομιλήσουμε στον Ερντογάν, τι να τον κάνω. Έτσι. Ναι. Μπράβο. Έναν Ερντογάν. Ορίστε, φίλε. Ορίστε, φίλε. Χαίρετε. Κύριε, εσείς είστε. Έλα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Εδώ, Στέφανο. Χρόνια μας πολλά, κύριε. Ποιος είναι? Όποιος και να είναι, δικός μας είναι. Χρόνια πολλά, ρε φίλε, μεγάλη επέτειο. Πιτζίμ λέει, χρόνια μας πολλά μας είπε. Εσύ άμα θες, προλαβαίνεις να γίνεις δικός μας, Κώστα. Δεν είμαι, ναι, τα καλά, εντάξει. Δικός μας είναι κι αυτός. Έτσι, ναι, α, μπράβο, ξέρεις εσύ. Ναι, έτσι. Στα μπουξάλικα γυρνάει τη μέρα. Κωστακή. Ε. Εκεί το γιατρό θες, ρε φίλε, δηλαδή, έλεος. Κάτσε, ρε φίλε, δημοκρατία. Έλα, ρε, υπάρχει κι άλλη άποψη, ρε, αδερφέ, τι να κάνουμε. Εμείς είπαμε, δεν είμαστε ρατσιστές επειδή δεν είμαστε κομμουνιστές. Είναι ο γιατρός, ο άνθρωπος. Είπε ότι η Χρυσαυγή είναι. Μόρφωμα. Μόρφωμα μαζί. Ναι, αλλά λέει του, είναι εντάξει. Λέει και ο Στέφανος, δεν την γουστάρω κι εγώ γιατί είναι κοτάρες, γιατί δεν κάνω αυτό που είπαν. Κάτσε, ρε φίλε. Δηλαδή, τέλος πάντων τώρα, εντάξει. Ένα Παπαγιωργόπουλο σε μια ασκόρα δεν τον στριμώξε. Να το χώσουν εκεί, οι μάγκες. Έλα, πέστα, φίλε, πέστα. Αυτό περιμέναμε. Ναι. Ναι, αλλά να ξέρεις ότι και άλλοι ακροατές το έχουν πει ότι όταν βγαίνει αυτός κλείνουμε τα αλλάζουμε σταθμό. Και τι να κάνουμε, δηλαδή, αυτό είναι απειλή. Να μην φέρουμε τους κομμουνιστάς εδώ πέρα και να είστε εσείς τα ακροδεξιά στοιχεία μόνο. Να ακούτε την εκπομπή. Δεν είμαστε ακροδεξιά στοιχεία. Τι είστε? Δεν είμαστε κομμουνιστές δηλαδή. Είστε ακροδεξιά στοιχεία. Ντρέπεστε να το πείτε. Εσύ είσαι κομμουνιστής, λέγε.
Εγώ νιώθω. Τι, πε, είσαι κομμουνιστή. Δεν έχω ταμπέλα εγώ. Ούτε εγώ έχω ταμπέλα. Αλλά εγώ λέω ζήτω Στέλιο Πατακό. Ορίστε, φίλε, συνέχισε. Λέγε, φίλε. Έτσι, ζήτω. Όσο για τον Ερντογάν, ναι. Το ξέρετε ότι ο Ερντογάν είναι ελληνική καταγωγή, έτσι. Όχι, δεν το ήξερα εγώ καθόλου. Από τη Σέρεση είναι από πού είναι. Όχι, δεν είναι, είναι από το Διακό χωριό. Το Διακοχτό είναι. Από το Πόντο, από το Διακό χωριό. Τι τσου, μιλά πιο μακριά. Χάνς Φρύ πρέπει να έχει. Χάνς Φρύ έχεις. Ακροδεξιός με Χάνς Φρύ γίνεται. Ναι, για βγάλ το. Για πες. Από πού είναι. Έλα. Άντε, για μας βγάλ το καρχίνα μια ώρα. Τώρα μιλάς σαν τη Δαμανάκη στο Πολυτεχνείο, καμπάνα. Άντε. Έτσι, εδώ Πολυτεχνείο. Μαλλιά, μακριά από μας. Ο Γκρούευσκι είναι ελληνικής καταγωγής. Από πού είναι δηλαδή. Από την Αχλάδα, Φλόρινας. Αχλάδα είναι. Ναι. Μόνο μην είναι από τα βασιλικά που δεν είναι εδώ πέρα. Άκου να σου πω. Ναι. Ο Έντι Ράμα, ο Λουανός. Και όλοι αυτοί κάνουν αντιελληνική πολιτική. Πώς γίνεται αυτό. Ποιος κάνει αντιελληνική πολιτική. Όλοι. Και ο Ερντογκάν και ο Γκρούευσκι και ο Ράμα. Το συμφέρον τους κοιτάνε. Το συμφέρον της χώρας τους. Α, μπράβο. Το συμφέρον της χώρας τους είναι αντιελληνικός. Να πάρει το Αιγαίο θέλει αυτός. Έτσι, μπράβο. Οι δικοί μας τι κάνουν. Κρατάνε. Ψάχνουν να βρουν τις βάρκες πώς θα φέρουν τους Σύριους από κάτω και τα αυγανάκια. Τώρα. Πώς θα γεμίσουν εκεί τα άδεια τα εργοστάσια, τα κάνουν τσαντήρια να τους βάλουν μέσα. Άντε, αυτό πάλι. Ψάχνουν. Τι κάνουν. Κάνουν τίποτα άλλο. 4 εκατοστάρικα το μήνα. Ναι, πώς θα πουλήσει άλλο στο σπίτι του ενίκιο 4 εκατοστάρικα επιδότηση. Άμα βάλεις Έλληνα δεν μπορείς να πάρεις επιδότηση 4 εκατοστάρικα. Κατάλαβες, φίλε. Και αυτά που λέει τώρα Ραυτόπουλος, δεν πάει ο άλλος για 8 εκατοστάρικα να δουλέψει λάντζα. Και εγώ πάω και εσύ πας. Ναι, θα δίνει. Εγώ σου λέω τι μου λέει ο επιχειρηματίας. Τι σου λέει. Ωραία, ποιο. Δώσ' μας το τηλέφωνο να πάω. Ναι, τώρα αφού το είπα και εγώ πάω. Ξέρω από μαγειρική μάγειρα σου. Άσε τώρα που δεν πάνε να πούμε. Εμένα η γυναίκα μου κάνει αυτή τη δουλειά και παίρνει 4 εκατοστάρικα. Μπράβο, πες τα ρε φίλε. Την ημέρα. Και δουλεύει 10 ώρες, όχι 8. Πες μου, τι λόγω τη δικιά μου. Ναι. Άσε που δεν πάνε τώρα και μαλακίες μάθαν όλοι. Αλβανοί και. Οι Πακιστάνοι είναι πιο προκομμένοι. Ναι. Από πού μας παίρνεις, αδερφέ, από εδώ. Από Βέρεια. Από Βέρεια. Τι αμαρτωλή πόλη. Αμαρτωλή γάμισε τα. Έτσι. Ακόμα τα κόκαλα του Άλεξ δεν τα βρήκανε. Δεν πειράζει. Όχι, ρε, τους βρωμιάριδες δεν γάμουν. Ναι, βρε, σταμάτα, βρε. Σταμάτα, βρε. Είπαμε, είσαι ακροδεξιών στοιχείων. Είναι βρωμιάριδες. Πέρασε Λιόν. Ό,τι να είναι. 6-7. Λοιπόν, φίλε, καλό βράδυ. Για πες η Βέρεια θα σωθεί ρε φίλε. Δύσκολα όχι. Γιατί να σωθεί ρε φίλε. Όχι δεν μπορεί να τις κρατήσει ο Καρυπίδης και τις δυο. Ναι. Δεν θα αποτύχει και στις δυο. Δεν μπορεί. Όχι δεν αποτύχει. Δεν θα ανεβάσει. Στον Άρη δεν θα αποτύχει ναι. Για σου είπα για ποιο λόγο. Θα ανεβούμε. Σου είπα. Σου είπα σου. Φιλαράκι καλό βράδυ πάμε στον επόμενο. Έλα ρε φίλε καλημέρα. Καλησπέρα. Καλώς το. Καλησπέρα φίλε. Δεν παίρνω τηλέφωνο συχνά. Δεν πειράζει πάρε τώρα. Θα αρχίσει από εδώ και πέρα να παίρνει. Αλλά. Αλλά Στέφανε μου την έδωσε πάρα πολύ άσχημα. Μου σου την έδωσα, αυτό είναι ο σκοπός μου, να στη δώσω πολύ άσχημα. Λοιπόν, τι θα προτιμούσε στη χώρα σου, αυτήν εδώ τη χώρα. Του Στέλιο Πατακό να δίνει δουλειά που το λέγανε μυστήρι, αυτό που του γουστάρω. Περίμενε λίγο. Εγώ γουστάρω, δεν θέλω κομμουνιστή να κάνω δημοψήφισμα, να λέω αυτό που θέλω και την άλλη μέρα μου τα αλλάζει κόντρα. Περίμενε ρε λίγο. Δεν περιμένω. Θέλει να είσαι σαν τον Ερντογάν ή θέλει να έχει μια χώρα σαν τη Δανία ή σαν την Νορβηγία. Για πε. Την άκουσα τη Δανία. Σαν Δανία, ρε. Όχι, ρε, θέλω την Ελλάδα του 80, ρε, του 70, ρε, θέλω. Την Ελλάδα του 80, αγόρι μου, με δανεικά λεφτά. Γιατί ρε, η Δανία δικά τη τα λεφτά, τι παράγει ντομάτε. Ει πάνω του πάγω και κάνω φρέντο εκεί πέρα. Μην κοροϊδεύει τώρα κι εσύ, ρε. Μην κοροϊδεύει τώρα. Άιτε τώρα να πούμε. Απλά εσύ κοιμάσαι όρθιο. Εγώ κοιμάμαι όρθιο, είσαι ξαπλωμένο και μπορεί να έχει ξενοδοχείο τώρα. Κοροϊδεύει εμένα. Θα σου το πω έτσι, θα σου το πω έτσι, για να το καταλάβει λίγο. Να. Για να καταλάβει ότι. Η Ελλάδα δεν είναι ανατολικό κράτος και ούτε θα γίνει ποτέ. Ναι. Επειδή το θέλετε κάποιοι. Ναι. Η Ελλάδα είναι ευρωπαϊκό κράτος. Ναι, ναι. Και η Ελλάδα ναι. Θα γίνει κάποια στιγμή ναι. Ένα σύγχρονο, ναι. Ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος. Ναι. Μια σύγχρονη κοινωνία. Ναι. Μια ανεκτική κοινωνία. Ναι. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θέλουν αυτή η χώρα. Γιάννη, πάμε στον επόμενο. Βαρέθηκα με το θα. Αυτός Παπανδρέου είναι. Θα, του χρόνου τέτοια μέρα. Άιντε, επόμενος εθνικιστής. Άιντε, στο Στάλιν εσύ τώρα. 21 Απριλίου δεν θα παίρνεις εδώ πέρα. Αύριο θα πάρεις. Πάμε παρακάτω. Ορίστε, κύριε. Καλημέρα. Είναι μια τελείως διαφορετική εκπομπή. Ορίστε, κύριε. Καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα. Μ' ακούτε? Σας ακούμε καθαρά, καμπάνα. Ακούμε. Καμπάνα. Ναι, ντόλτσε κιόλα. Στέφανε. Έλα, φίλε. Εγώ είμαι κομμουνιστής. Δεν σε κόβω γιατί μ' αρέσεις. Είμαι Έλληνας. Έλληνας είσαι.
Έλληνας είμαι, πρώτη φορά παίρνω στο Ραπτόπουλο. Έλληνας είμαι. Είμαι παλαθηναϊκός από κυκλική καταγωγή, μένω στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αυτά που λέτε είναι όλα ακακίες. Ειδικά εσένα. Λες ήθελα ένα Παπαδόπουλο. Ναι. Ήθελε ένα Χίτλερ, εδώ να έχεις. Όχι, δεν θέλω, Παπαδόπουλο θέλω. Παπαδόπουλο. Γιατί συγκρίνεις Χίτλερ με Παπαδόπουλο, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Σε συγχωρώ, ναι. Γιατί είπες παλιοκομμουνιστές. Ναι. Παλιο έτσι, παλιο αυτά. Εγώ είμαι κομμουνιστής. Ναι. Από παππού και από πατέρα. Ναι. Τον οποίο δέντρο τον έχασα 53 χρόνια. Ναι. Ναι. Είσαι ο μόνος κομμουνιστής που έχει τρεις συντάξεις από το δημόσιο τώρα μου. Στοίχημα σε βάζω. Παρακαλώ. Παρακαλάς, μη παρακαλάς καθόλου. Τρεις συντάξεις από το δημόσιο παίρνεις. Κι αν πως δεν άκουσες τώρα. Δεν σορκίζομαι. Τι με είπες. Τι σε είπα, ότι παίρνεις τρεις συντάξεις από το δημόσιο αυτή τη στιγμή που με παίρνεις τηλέφωνο. Τι λες, αγόρι μου, άνεργος με πέντε παιδιά είμαι. Σιγάρε, έχεις παππούδες, είσαι πέντε παιδιά. Τα παιδιά σου πού είναι βολεμένα, στο δημόσιο είναι όλα βολεμένα. Ο γιος μου είναι στην Αθήνα παντρεμένος, η κόρη μου στον Εύωσμο. Δεν σε είπα πού είναι η ληξιαρχική πράξη γάμου. Τι δουλειές κάνουν τα παιδιά σου. Τι δουλειές κάνουν τα παιδιά μου. Στο δημόσιο είναι όλοι. Κάποιο λάθος κάνεις, αγορένα μου. Εγώ κάνω λάθος. Λέγομαι Λαζαρίδης Γιώργος, αν θέλετε. Λαζαρίδης. Ορίστε, κύριε Λαζαρίδη. Ναι. Ναι. Και τώρα εσείς πεινάτε, είστε άνεργος, σας αρέσει ο κομμουνισμός που σας διοικεί ο Τσίπρας. Ε? Σ' αρέσει που είσαι άνεργος, το λες και όλα και δεν τρέπεσαι. Έχεις και πέντε παιδιά, έχεις και εγγόνια, είσαι και κομμουνιστής, είσαι και άνεργος, είσαι και ταξιούχος. Στον επόμενο. Άιντε γεια. Πάμε στον επόμενο. Άιντε τώρα, τρέλα με πουλάτε εδώ πέρα. Ορίστε κύριε. Μάλιστα. Εγώ είμαι αδερφέ. Εσύ ρε Καρτάση. Εγώ άκου να δεις. Εσύ με φέρνεις σε Παπαδοπουλικός. Ναι. Είμαι 56 χρόνων. Γεια σου μπάρμπα να τα χιλιάσεις. Πώς είναι. Α, μπράβο. Έζησα τη χούντα και χάρηκα όταν είχαμε την πρώτη μέρα, τότε δεν είχαμε σχολείο, αλλά τους κατηγορούσα. Τώρα τους δικαιολογώ, ξέρεις γιατί, αδερφέ. Γιατί ρε μπάρμπα, πες με. Τι μπάρμπα, να σε πω γιατί. Σταμάτα ρε. Ό,τι λες είναι αλήθεια. Ό,τι λέω είναι αλήθεια. Ναι, θα σου πω γιατί. Γιατί και τους κομμουνιστές τους γνώρισα. Όλοι βολημένοι είναι. Όλοι, κανένας πατριώτης δεν είναι. Δεν παραδέχονται που μας έχουν κατατήσει. Τραγουδούσαμε, είχαμε τις εθνικές γιορτές. Ήμασταν περήφανοι που ήμασταν Έλληνες και τώρα ντρεπόμαστε που είμαστε Έλληνες. Πες τα πατέρα, πες τα, πες τα. Βάσους αδερφέ. Πατέρας μου είναι το Μουστάρο, δικός μας είναι. Έχω βγει απ' έξω, ξέρεις που είμαι, σε μια καλύβα, σε ένα ερείπιο είμαι. Καλά, εξηγέσαι. Και τον Κώστα πέσουνε, όπου κι αν πιστεύει, είναι δίκαιος, σε ένα Θεό πιστεύει, στο δικό του Θεό, ίδιο Θεό πιστεύουμε. Α, τον έχω φτιάξει εγώ δικό μου, ναι. Δεν αμπλέγω, αδερφέ. Τον έχω φτιάξει με το μυαλό μου, δικό μου. Ναι. Δικός μας είναι, βρε, δικός μας είναι. Έγινα 56 χρονών και τώρα κατάλαβα τι πάει να πει. Μπάρμπα, όνομα από κομμουνιστή έχω, αλλά δεν το πήρα να... Αλλά, όχι ρε αδερφέ, καλά είμαστε είχαμε τη γειτονιά, είχαμε την μπάρμπα, τη θιά, σεβόμασταν ο ένας τον άλλο. Πώς είναι το μικρό σου, πώς είναι το μικρό σου. Τρεπόμαστε, όχι ρε, δίκιο είσαι αδερφέ. Πώς είναι το μικρό σου, Θείο, πώς είναι το μικρό σου, πες μου. Τίποτα αδερφέ. Τίποτα, έγκλειζε, τώρα προσπαθούμε. Όχι Παπαδόπουλος, ο Πατακός ήταν καλός. Πατακός τέλειωσε και το μυστρί. Του μυστρί, Θείο. 56 χρονών τώρα το κατάλαβα, αδερφέ. Δεν θα το καταλάβεις. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, αυτός είναι 56 χρονών, δηλαδή εγώ 6-7 χρόνια θα μιλάω. Έτσι θα μιλάς, ρε. Πάμε στο διάλειμμα. Ορίστε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Ταξί, ταξί, Ολύμπο 78. Στον Τζαρουχά για πατσά, ε. Στον Τζαρούχα, αλλά όχι και για πατσά, για φρεσκό μαγειρεμένο. Από μελιτζάνες ραγού μέχρι τζιγεροσαρμάδες. Δοκίμασε και ένα σαρδένι ανάμεικτο ψιλοκομμένο με μπόλικο κολαγόνο για την επιδερμίδα. Ίσως. Πάντως Τζαρούχας ή Τζαρουχάς, ό,τι και να φας είναι εγγύηση. Εστιατόριο Πατσατζίδικο Τσαρούχα, Ολύμπου 78. 24 ώρες ανοιχτά και delivery στο 2310-271-621. Από το 1952, παράδοση. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή.
έστειλε ένα μήνυμα ότι όλοι οι Αργενοί χουντικοί είστε, γι' αυτό πέφτετε όπως και η Χούντα, λέει. Εδώ. Χριστός ανέστειλε ο 430. Εθνικισμός είναι η τροφή του Έλληνα. Ζήτω η Ελλάς. Άκου να δεις τι λέει. Πάμε, πάμε στον επόμενο, γιατί μας καλούν. Αλάνη στο Πασαλιμάνι. Είμαι γιατρός, λέει. Μπήκα το 71 στην ιατρική Θεσσαλονίκης. Σώθηκε ο άνθρωπος το 71. Κάτσε να δούμε τι λέει. Υπήρξε τάξη, οργάνωση και πρόγραμμα σε όλα τα μαθήματα και στυλές χυσίτησης. Σαν φοιτητές βγαίναμε κανονικά και μαζευόμασταν σε σπίτια. Αν δεν ενοχλούσες και δεν το έπεσες μάγκας, ουδής ενοχλούσε. Το πρόβλημα άρχισε από το 74 όταν πλέον μπήκαν εξωπανεπιστημιακοί με μαλλιά και δήλωναν αριστεροί. Να! Είμαι 65 και λέω με πάση ειλικρίνεια. Γιατράρας! Και νοσταλγία ότι η εφταξία και η παραγωγικότητα τελειώνει εκεί το μήνυμα. Ναι, οι άπλητοι να πούμε εκεί με τα μαλλιά permanent, σαν του Χατζηπαναγίου όλοι και ακούριψτοι. Πάμε στον επόμενο. Ορίστε κύριε. Έλα φίλε. Εσείς κύριε. Με το μικρόφωνο, ράδιο, κλείσε κάτι, βγάλε hands free. Έλα φίλε, στον αέρα είσαι. Πάμε επόμενη γεννή. Τσιου τσιου. Μέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου φίλε. Κλείσε το ράδιο. Λοιπόν, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Δώσε. Είστε 21 Απριλίου 1967. Ζήτω. Στον πάτερο συγκινηθήκαμε. Μπράβο. Λοιπόν, άκου να σε πω. Πες μου τι θέλεις. Είμαι τώρα 58 Αριανός. Μπράβο ρε. Και βέβαια τι δώσε. Σταμάτα να πω που εδώ έχουμε θέμα. Ακροδεξιό στοιχείο. Δικός μας είναι έτσι, το παίζει. Λοιπόν, άκου να σε πω. Ακροδεξιό στοιχείο Αριανός. Καμπάνι. Άκου πέντε πράγματα ακόμα να μαθαίνεις. Γράσιος. Με πήγα στην Αθήνα, με σπούδασαν. Πήρε τα παιδιά από όλα τα παραμεθόρια και τα πήγε κάτω και τα σπούδασε. Λοιπόν, μας έβαλε σε δουλειές. Ποιος? Το 81 με έδιωξε το Πασόκ η πρασινοχρονή, γιατί ήταν βασιλόφωνος ο πατέρας μου. Πρασινόκαμπιες. Εγώ δούλευα μέσα εκεί. Ενώ όλα τα κουμούνια δούλευαν μέσα στο 45, αυτό ήμουν εγώ μέχρι. Καλά, ρε, αφού αλλάξαν τα κόστα, δεν σε διώχναν, πώς θα γίνει. Εδώ. Λοιπόν, άκου να σε πω. Α, μπράβο τώρα. Γιατί? Είμαι αυτή τη στιγμή που είναι ο Τσίπρας. Ναι. Εγώ είμαι σε μια υπηρεσία που έχω με χρωστά 30.000 και παραπάνω, είμαι στα δικαστήρια. Ψιλοπράγματα. Ποια αριστερά με λες? Καλά είπε η άλλη παπαρίγα. Η αριστερά είναι μόνο ένα για πλά πίσω μεριά. Δεν έχει κυβέρνηση. Με τον Παπαδόπουλο ανοίξανε δουλειές όλες. Έκανες ό,τι ήθελες. Ό,τι δουλειά ήθελες. Η Ελλάδα μας ευημερούσε. Και τώρα κανένας τίποτα. Έλα μου, ήρθαν τα χρόνια αλλιώς. Εντάξει τώρα. Όχι, από το 1974 και μετά που ήρθε ο Καραμαλής, ο Ντεμέκ Εθνάρχης, τα έκαναν όλα χάλια. Γιατί το λέτε? Άλλος είναι Εθνάρχης. Συγγνώμη κύριε, αφήστε ρε παιδιά, να μάθω. Ο είναι ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Γιατί το λέτε κύριε Ντεμέκ? Γιατί Ντεμέκ, γιατί ήταν ακροδεξιός και έπαιρνε εξόριση στο Παρίσι Ντεμέκ. Εθνάρχης είναι ο Παπαδόπουλος, ο Γιώργος. Έτσι. Όπου πέσανε. Έτσι. Σημερώνει 21 Απριλίου 1967. Παιδιά, αδέρφια, είμαστε Έλληνες, είμαστε εθνικιστές, μας λένε εθνικιστές είμαστε. Ό,τι θέλουμε μας λένε. Αγαπάμε την Ελλάδα. Έτσι. Αγαπάτε την Ελλάδα. Και ναι ρε φίλε. Βέβαια την αγαπάμε την Ελλάδα. Συγκινήθηκα. Γιατί την αγαπάτε, τι κάνατε για την Ελλάδα? Τι κάναμε. Τι κάναμε. Λέξτε 73 ευημέρους στην Ελλάδα. Ζήτε το δραχμή. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη για να καταλάβω. Δηλαδή, εσύ την αγαπάς την Ελλάδα πιο πολύ από εμάς που δεν το λέμε. Δηλαδή, τι έκανες παραπάνω από εμάς που αγαπάς την Ελλάδα? Φίλε, έχω δουλέψει από 14 χρόνια, είμαι 58. Για την Ελλάδα δεν θα έχω σύνταξη, έτσι. Γιατί δεν θα πάω τώρα στην Ελλάδα? Σας έφυγε, επειδή δούλεψες δηλαδή, αγαπάς την Ελλάδα. Φίλε, όταν δούλευε, αμοιβόταν ο άνθρωπος. Τώρα, όσο και να δουλέψεις, δεν αμοιβεσαι έτσι όπως γίνεται. Όχι, εγώ σε λέω. Όλα βαρέα τι γίνα, συνέχεια χρόνια, τόσα χρόνια στο τιμόνι πάνω, στα βαρέα. Και τώρα τι? Θα πάρει σύνταξη τώρα. Και μου χρουσάει και 35.000 ρε φίλε. Γιατί αγαπάς την Ελλάδα, τι έκανες ρε παιδί μου? Γιατί έφαγε ψωμάκι και τα χρόνια σου λέει ρε. Γιατί την αγαπάς, τι σε, τι σε, τι γιατί. Και δεν θέλω κάθε Πακιστανός να του ταΐζουν στην τάπα οι Ντεμέκ αυτές, πάλι θα το πω το Ντεμέκ, αυτές εδώ πέρα οι μικιό, βαρφάζω λεφτά. Τι σε λέω, ξαπλάστα λέει. Παίρνουν πλάκα, την πλάκα σπίτια και τα επιτυχιάζουν για να παίρνουν λεφτά. Δεν με απαντάς ρε φίλε. Γιατί αγαπάς την Ελλάδα? Όλα δυσάρεστα που τα λες. Γιατί την αγαπάω, γιατί την αγαπάω και την άλλη Ελλάδα να ευημερεί. Βράζει τι θες. Τι έκανες εσύ για αυτή την Ελλάδα, τι έκανες? Οδηγάνε στο φορτηγό. Εγώ, κοίταξε, μην κάνεις το χαζό, δεν είσαι χαζός. Χαζός δεν είμαι. Λέω όμως, εσύ έπιασες ένα τιμόνι. Εγώ έπιασα ένα μικρόφωνο. Τι αγαπάς εσύ και τι αγαπάω εγώ, το ίδιο είναι. Και εσύ προσέρετε πάλι κάτι μου, αλλά δεν με λες. Ναι βρε πουλάκι μου, αλλά τι έκανες για... Δηλαδή όταν λες αγαπάω, τι προσέφερες εσύ? Τη ζωή μου έχω προσέρει μέχρι τώρα ρε. Τη ζωή σου έδωσες. Σε ακούω ακριότα, το ζωντανό σε ακούω. Τι σε έχει δώσει ρε, τη ζωή του έχει δώσει. Σε έχει δώσει 30 χρόνια παλιά την Κίνα και πληρώνει 500 ευρώ το μήνα ασφάλιστρα για να τρώνε οι κομμουνιστές ρε φίλε. Να τα δίνουν στις ΜΚΟ ρε, να τα ίσουν Πακιστανάκια ρε. Αυτό σου λέει άνθρωπος.
Λοιπόν, από αύριο αγώνας να φύγουν όλοι. Δώσε ρε φίλε, έτσι, εμπρός στον αγώνα. Πάμε στον επόμενο ρε φίλε. Πάλι ο Φίνικας. Έτσι, ζήτω. Ποιος Φίνικας? Ο Φίνικας, ο Φίνικας Πολύχνης, να μην σε νοιάζει. Ορίστε κύριε, πάμε στον επόμενο. Ποιος είναι ο Φίνικας ρε παιδιά, για να κατα... Πάμε στον επόμενο. Άκου, ορίστε κύριε. Καλημέρα κύριε. Έλα ραπ. Μάλιστα κύριε. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλά, Φίνικας λέει. Ωραία, χαιρετίσματα και στο παλικάρι. Μεγάλη Αργιαναρά. Έλα ρε φίλε. Να, όλοι οι ακροδεξοί. Ακροδεξιά στην Αργιανή. Δώσ' μου δύο λεπτά ρε φίλε. Τέσσερα φίλε, τέσσερα σου δίνω. Όπα, τι είναι αυτό το πράγμα. Τέσσερα. Ναι. Μεγάλη Αργιαναρά. Ναι. Έχω πάθει την πλάκα μαζί σου ρε μαλιά. Έχω πάθει την πλάκα μαζί σου. Τι έκανα ρε φίλε εγώ. Καταρχήν, ραπ, συγγνώμη κιόλας επειδή ξέρω ότι... Προσαουρίδης Πασόκ ήτανε. Τι λέτε. Ναι, ραπ, έχετε χαζέψει. Λύση για τον Άρη Τσοχατζό που λέει. Έκανα ρεπορτάζ εγώ. Λύση για τον Άρη Τσοχατζό. Πάρε το Τσοχατζόπουλο τώρα που 200 χιλιάρικα λέει, δεν έχει λεφτά. Τα 200 χιλιάρικα τα ρίξει για εγγύηση να βγει. Την έκαναν την τέτοια. Δύο χρονάκια και γεια σας βγήκε. Πες φίλε, πες φίλε Αργιανάρα. Ναι. Καταρχήν, ραπ, μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ, επειδή η εκπομπή είναι δική σου, κάθε πότε φέρνεις αυτό το γιατρό που είχες και χθες? Α, αυτό είναι μυστικό. Αν έχεις την καλοσύνη να μας ενημερώσεις τουλάχιστον να ξέρουμε κάποιες μέρες, ας πούμε, γιατί. Όπως να είναι, εγώ σε εκτιμάω, εκτιμώ την άποψή σου. Ναι. Με διασκεδάζει, με ενημερώνει, φίλε, είμαι μαζί σου, σε απολαμβάνω. Ναι, πρέπει να ακούγονται οι απόψει όλε. Δηλαδή και των αριστερών και των δεξιών και των Ολυμπιακών και των Παναθηναϊκών και των Αργιανών. Τι, σε ενοχλεί ο γιατρό? Να μάθω για να καταλάβω. Αρρωσταίνω, είναι βιολογικό αυτό το πράγμα. Τι αρρωσταίνει, δηλαδή, γιατί αρρωσταίνει? Δεν έχω τίποτα μαζί του και δεν θέλω να πέφτω σε την παγία, έτσι πάω. Είμαι ακόμα. Δεν θέλω, ρε παιδί μου, αν μπορεί, το φέρνει Τετάρτε. Συνήθω. Ωραία, οκ, ευχαριστώ φίλε μου. Μεγάλη Αργιανάρα. Έχω έρθει στο σπίτι, ρε φίλε, να χαλαρώσω. Ναι, και σε τσίτωσα. Βάζω εδώ πέρα με ρίσκο, λέω, να ακούσω σήμερα τι θα έχει καλεσμένο. Σε ακούω, ρε φίλε. Και έχεις πάρει 600 κιλάτες στο στερόνι τώρα. Έχω τρελαθεί. Ναι. Εσύ, δηλαδή, εσύ αγαπάς την Ελλάδα, δηλαδή. Τόσο πολύ, άλλον ναι. Αργιανό στη ζωή μου, ρε μαγκά. Δηλαδή, το Σαουρίδι του Πασοξή, έγκλειφε. Τα μάτα ρε Κώστα με το Σαουρίδι του Πασοξή τώρα να πούμε. Λίγο να μιλήσω με τη μεγάλη Αργιανάρα. Έλα ρε φίλε. Έχω ανάγκη, ρε φίλε. Ανάγκη, εδώ είμαι εγώ για την ανάγκη σου, σε φτιάξω τώρα. Τι θε να κάνει, κάκα, ρε φίλε. Τι ανάγκη. Έχω ανάγκη να μιλήσω με τη μεγάλη Αργιανάρα. Θέλω να του πω. Θα σου δίνω άλλα δύο λεπτά, πάμε. Συμφωνώ σε όλα. Ναι. Συμφωνώ σε όλα. Χαίρομαι που σ' ακούω να λες την άποψή. Ρε φίλε, λέω αυτά που βλέπω που γίνονται. Δεν λέω τίποτα ανακρίβειες. Απλά πράγματα λέω. Εγώ γουστάρω που δεν τσιμπάς από αυτούς εδώ πέρα τους δίθετους καθοπρεπισμούς, έτσι. Και συμφωνώ σε όλα μαζί σου, φίλε. Πραγματικά. Τι να τσιμπήσω τώρα δηλαδή. Επειδή άμα δω ένα Πακιστανάκι φίλε. Και δεν το πω για, θα είμαι ρατσιστής. Δεν του δίνω σημασία, φίλε, ρε φίλε. Το λέω εγώ, δεν κρίμα είναι, είναι το παιδάκι αυτό. Παιδάκι είναι γι' αυτό. Γιατί. Σήμερα, φίλε, είσαι κατηγιστικός, έχεις πάρει φωτιά. Είσαι σαν αντεπίθεση της Ρεάλ όταν έχει κέφια. Έτσι, μάλιστα. Δηλαδή, δεν είμαι Ρεάλ. Είμαι ο Τιμπαλάς. Δεν μου λες, ρε φίλε. Έλα, ρε φίλε. Εσύ είσαι εθνικιστής. Νιώθω, ναι. Και τι έχεις κάνει δηλαδή. Αυτό που μπορώ να κάνω και. Πα στα Σκόπια και παίζει καζίνο, δηλαδή. Τι. Ναι, ρε, θα πάει στα Σκόπια να παίξει καζίνο. Δεν θα παίξει εδώ γιατί το φορολογούνε, ρε φίλε. Να κάνουν ένα σύστημα να μην μας τρώνε τα λεφτά. Α, έτσι αγαπάς την Ελλάδα. Να δουλεύω για μένα, ρε. Α, έτσι. Ναι, ρε φίλε. Θέλω να δουλεύω για μένα, δεν θα δουλεύω για τον κομμουνιστή που έχει δημόσιο πάλι εκεί πέρα. Όχι, ρε. Σεβαστέ όλε οι απόψει. Η δική μου άποψη είναι ότι. Αργιανάρα, τα τάξη θα ακούσει, έρχονται. Σε όλου του τομεί. Δεν είναι ένα ξαφνικό ενδιαφέρον που εξέτασε γιατί κοιμόντουσαν και ξυπνούσαν με τον καημό της Ελλάδας. Να πάμε λίγο μπροστά αυτή τη χώρα. Τι θα κάνεις, ρε φίλε, επανάσταση θα κάνεις. Επέτρεψε μου, ραπ. Εσύ τι θα κάνεις. Μια αρρωστημένη επίθεση σε όλους τους τομείς μέσα από εκλεπτισμένες προτάσεις, έτσι, χρησιμοποιώντας πολιτικά μονοπάτια. Δεν ισχύουν πλέον πολλές ορολογίες και τέτοια. Τα έχουν έτσι μπερδέψει. Στην ατζέντα τους η Ελλάδα ήταν αγκάθια εδώ και πολύ καιρό. Έτσι. Και αυτό που γίνεται και που συμβαίνει. Είναι αρρωστημένο όσο εκεί που δεν πάει. Εγώ τώρα, λέω φάγατε πολύ... τα λεφτά, σουβλάκι με σουζουκάκι και τώρα το ρίξατε στον εθνικισμό. Άλλοι όλοι οι πολιτικοί φαφαρολογίες και θα και μου και σου ακαταλαβίστηκα πράγματα. Καλά. Λένε πέντε παπαριές ο καθένας να πούμε για αναπτύξεις και να είχαμε να λέγαμε. Δεν λένε θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό. Όλο θα εκείνο και έτσι και η οικονομία και τα άτοκα δάνεια και χίλια δυο. Άλλα ρε Αργιανάρα, τέλος πάντων, άστο. Δώσε πόνο, δώσε πόνο. Τι να δώσω μπορεί να πούμε. Άντε μπορεί να έχω χαζομάρι. Πόνο θα δώσει γιατί είναι Αργιανό. Τι θες να δώσεις, του... χαρά. Έλα, έλα, την επόμενη σεζόν παραπάνω δουλειά θα έχεις. Πέντε ντέρμπι παραπάνω θα έχεις. Ροκαματάκι, έλα. Ντάξει. Φίλε Αργιανέ, σε χαιρετώ. Πάμε στον επόμενο. Δεν είσαι συστημικός. Ναι. Δεν είσαι από αυτούς τους συστημικούς, φίλε. Ναι. Και οι περισσότεροι από αυτούς δεν το καταλαβαίνουν και αυτό τους κάνει δύο φορές πιο επικίνδυνους, φίλε. Δεν πειράζει. Ρε, από γουστάρω τις εκπομπές σου, τις απολαμβάνω, φίλε. Αργιανάρα. Δεν έλα, φίλε. Ρισπέκτρε μαγκά, εντάξει. Τι λες, ρε φίλε, τι έγινε. Άσε τώρα, φίλε, χαιρετώ για να πάμε στον επόμενο. Τι λες, τι έγινε, ρε φίλε, εκεί πέρα.
Άσε λέει, θα μα πει επόμενο. Ορίστε κύριε. Γεια σα κύριε. Πάμε στον επόμενο. Όλοι να μιλήσουν από λίγο. Όλοι ακροδεξιά δεν είναι. Πάμε. Έλα φίλε. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, κύριε. Καλησπέρα. Τις δύο τελευταίες μέρες. Ναι, φώναζε όμως γιατί δεν σε ακούμε. Τις δύο τελευταίες μέρες ακούω κάποια πολύ ωραία πράγματα. Μπράβο. Χαίρομαι που ακούτε ωραία πράγματα. Για ακούσουμε, τι είναι τα ωραία που ακούσες εσύ. Μου θυμίζουν ένα φίλο μου που είχαμε παλιά, ένα παλικάρι πολύ καλό. Ο οποίος κάποια στιγμή εκεί που μιλούσαμε όλοι σοβαρά, σηκώνεται και μας λέει. Έχω λέει σίγουρες πληροφορίες. Ότι ο ήλιος από την Ανατολή βγαίνει. Δεν το πίστευε κανένας αυτό το νέο που μας είπε. Όλοι σταθήκαμε προσοχή. Ψαγμένο. Τις τελευταίες μέρες ακούω και από τους κάτω και από τους πάνω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Όλοι έχουν σίγουρες πληροφορίες ότι μόνο πρόστιμο θα φάει. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Φυλάκια. Φυλάκια κύριε. Όπως κατάλαβε, τι, κατάλαβε. Εσύ τι ήθελες να φάσεις. Πρέπει να κλάψουμε τώρα και να πούμε τον αδικέψαν τον Πάοκ που για πρόστιμο. Δεν το δίνουνε βαθμούς ρε φίλε. Εντάξει. Πώς θα σε δώσουνε βαθμούς. Ποια στους δικαστές κάνουν τους δικούς σου να τους δώσουν. Μη με κλαις τώρα σαν την Παρθένα τώρα Καζαντζίδη. Όχι και κλαίω. Άνθρωπος τώρα εντάξει. Κομμουνιστής που φτιάχνει το site, το Χριστάκης. Να τους ο κομμουνιστής. Λέει. Τι λέει. Στις τράπεζες λάκες. Και στους μετανάστες μάγκες, ναι. Τα μνημόνια αυτά είναι όχι διπλανήσου. Καλά, καλά, καλά. Αυτός ο κομμουνιστής είπα εγώ σε 5 χρόνια με πόση καγιά θα κυκλοφοράει. Ορίστε κύριε στον επόμενο. Αυτό το πείμα το έχουμε ακούσει. Το έχουμε ακούσει αδερφέ, άστο να πούμε. Άστο. Τα κομμουνιστικά και τα τέτοια τώρα. Έλα, πάμε φίλε. Αυτή την προπαγάνδα. Ναι. Έλα φίλε, από πού μας παίρνεις. Και άλλος εθνικής δύσης. Είσαι ο, είσαι ο και λέγεσαι τον μικρό σου. Ναι, για πες μας. Εγώ είμαι. Εσύ φίλε, ναι. Καλησπέρα σας, καταρχάς. Σας ακούω εδώ και ώρα. Ναι. Ο λόγος που πήρα τηλέφωνο και μου έδωσε το έμπνευμα να πάρω. Αθηναίος είσαι, ρε. Αθηναίος είμαι, κύριε. Σε κατάλαβα από το Ελληνέμιδα. Λέγε. Καλά τα λες. Ναι. Ο λόγος που πήρα τηλέφωνο, μου έδωσε το έμπνευμα να πάρω τηλέφωνο ήταν ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Στέφανο. Όχι, κύριε. Φασιστόμοντρο και εσύ. Φιλαράκια είμαστε τώρα. Φασιστόμοντρο και εσύ. Αν θέλετε να αποκαλέσετε φασίστα, κύριε, αυτό πρέπει να αποκαλέσετε. Έτσι, όπως θέλω να μας αποκαλέσετε. Επειδή δεν είμαστε κομμουνιστές δηλαδή και δεν αγαπάμε τους ανθρωπομετανάστες, είμαστε ρατσιστές τώρα εμείς. Τι ηλικία έχει ο κύριος που παίρνει τηλέφωνο από εσά. 40. 41, είμαι 41. Ο μπαμπά μου σειρά είναι, ορίστε, τι σου είπα εγώ. Ο μπαμπάς Πασόκος. Ο μπαμπάς ήταν πάπουλος, πάπου δεξιός. Α, δεξιός ήταν. Αυτό που είπα ρε φίλε ισχύει ότι κανένας νεοδημοκράτης δεν ψήφισε Πασόκ και όλοι οι Πασοξίδες οι μισοί έχουν γίνει Χρυσή Αυγή. Να σας πω κάτι άλλο, κύριε Στέφανε. Κύριε Πέμπτο, κύριε Στέφανε. Ορίστε και. Έτσι είμαστε εμείς εκπλησμένοι που μας λέτε πασχητήσεις. Με τον κύριο, με το εσείς και με το σας μιλάμε. Για να μάθουμε τον αναμπάμπα παντάν δεξιό. Τι είναι αυτό τώρα το. Για πες μας, φίλε, να μάθουμε. Λοιπόν, κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Ορίστε, κύριε, από την Αθήνα. Το μικρό σου. Τάσος. Τάσο, λέγε Τάσο. Τάσος. Εγώ μεγάλωσα στον Περισσό. Ναι. Γεννήθηκα μεγάλο στον Περισσό κοντά στο σπίτι του λαού. Ωραία. Ποιο είναι το σπίτι του λαού. Δεν ξέρετε κύριε Ραπτόπουλο ποιο είναι το σπίτι του λαού. Χαμπάρι δεν έχω. Πού να ξέρει. Ο κύριος Στέφανος πιστεύω ότι θα σε ενημερώσει πλήρως ποιο είναι το σπίτι του λαού. Ποιο είναι το σπίτι του λαού ρε παιδιά. Το σπίτι του λαού στο Περισσό. Α. Α, εντάξει, το σπίτι του λαού στο Περισσό σε λέει. Δεν έβαλες μια ώρα φίλε. Περισσός. Δεν έχει αλλάξει ποτέ αυτό. Περισσός. Ο πιο κατάλληλος άνθρωπος είναι ο φίλος της οκομμουνιστής που ανεβάζει τα βίντεο στο ίντερνετ και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που τα ανεβάζει και να είναι καλά και τα βλέπουμε. Να είναι καλά του παιδί γιατί ενημερωνόμεθα. Βλέπουμε τα μούτρα του Ραπτόπουλου. Τώρα ακούμε κιόλας. Βέβαια. Και όχι μόνο τον κύριο Ραπτόπουλο αλλά και εσάς και τον γιατρό επίσης. Έτσι. Όλοι εδώ είμαστε. Και ο γιατρός έχει τη γνώμη του, έχει την ιδεολογία. Αν πιστεύω ότι είναι ισχυρός του κομμουνισμού και στην μπάλα. Ο κάθε άνθρωπος έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Αλλά η προπαγάνδα των κομμουνιστών είναι όντως πολύ μεγάλη. Δηλαδή. Τη συγκρίνω με την προπαγάνδα των Ιαχωβάδων. Μπράβο ρε φίλε, αυτό ήθελα να σου πω. Σαν τους Ιαχωβάδες είναι να πούμε. Τι κάνανε οι Ιαχωβάδες. Σ' ό,τι καλά να αγοράσεις, θες δεν θες. Αρκετές φορές εμένα μου χτυπήσαν το κουδούνι του σπιτιού μου είτε Ιαχωβάδες είτε κομμουνιστές για να πουλήσουν αυτό που θέλαν να πουλήσουν. Εντάξει, και από την Εκκλησία πέρανε. Ισχύει και από την Εκκλησία, δεν διαφωνώ καθόλου. Μάλιστα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά αυτό ήταν που ήθελα να τονίσω και σα ευχαριστώ πολύ λέει, που μιλάω μαζί σα γιατί σα ακούω αρκετά χρόνια. Πολύ καλά έκανε ρε φιλαράκι Τάσο και μα πήρε από την Αθήνα. Τάσο, από Αθήνα. Τώρα Αθήνα είσαι. Αθήνα είσαι τώρα. Ναι, ρε, Αθήνα, ναι, περισσότερο. Και πώ μα ακούς δηλαδή, πώ μα έμαθε. Με το ράδιο.
Όχι, σας ακούω αρκετά χρόνια. Από το ίντερνετ αρκετά χρόνια από τις πρώτες εκπομπές. Α, μάλιστα, ναι. Μάλιστα, ωραία. Διαφωνώ σε κάποια πράγματα, συμφωνώ σε αρκετά πράγματα, αλλά όπως σας είπα και στην αρχή, κάθε άποψη είναι σεβαστή, πρέπει να την ακούσουμε και μετά να μπούμε στη διαδικασία. Έτσι, να έτσι, έτσι. Έτσι, τα στάσιμα δεν είναι καλά, σαν τα στάσιμα νερά, τα λιμνάζοντα. Θέλει να ανακατώνεται το νερό, ακριβώς, θέλει λίγο τέτοιο νερό. Λίγο κύμα. Είπε το Στέφανο ότι είναι χύμαρος. Χύμαρος, Και λέει αυτό που μου άρεσε περισσότερο, Στέφανο, μπορεί να συμφωνώ και ιδεολογικά μαζί του, που συμφωνώ, δεν θέλω να κρυφτώ, ναι. Συμφωνώ απόλυτα ιδεολογικά μαζί του. Αλλά είναι ρεαλιστής και λέει τα πράγματα με το όνομά τους. Τι να κρυφτώ τώρα πίσω από φαβαρολογίες. Πιάτσα μιλάμε, όπως μιλάει πιάτσα. Ακριβώς. Ναι. Να κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε, στον Περισσό, εσύ και στον Στέφανο. Να κάνεις. Ναι. Το 2004 που παίρναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Euro, γιατί δεν υπήρχαν εθνικιστές, ρε φίλε. Εθνικιστές υπήρχαν από πάντα, Κωστά. Για πού ήταν για τότε, δεν τους έβλεπα. Υπήρχαν από πάντα. Ήταν περήφανοι που παίρναμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Απλά, αν θέλεις να σου τοποθετήσω. Πόσο τα εκατό είχε η Χρυσή Αυγή τότε και τα ακροδεξιά κόμματα. Γιατί είναι λες στη Χρυσή Αυγή ότι ήταν η ακροδεξιά. Τα ακροδεξιά κόμματα, πόσο τα εκατό είχαν. Κωστά μου, και Στέφανε, επίτρεψε μου. Αν θέλεις να σου τοποθετήσω πολιτικά, ένα μεγάλο μέρος της Νέας Δημοκρατίας ή ένα μεγάλο μέρος π.χ. που ψήφισε, ας πούμε, αυτόν που. Τον Καρατζαφέρη, τον κύριο Καρατζαφέρη. Πόσο να έπαιρνε αυτό ο Καρατζαφέρη. Είναι ακροδεξιοί οι οποίοι δεν εκφραζόντουσαν απόλυτα και πηγαίνανε σε διάφορα κόμματα της δεξιάς για να εκφράσουν. Πάντα υπήρχαν οι ακροδεξιοί, πιστεύω. Έτσι. Όπως υπάρχουν πάντα και οι κομμουνιστές. Έτσι. Δηλαδή οι ακραίες πολιτικές απόψεις υπάρχουν πάντα και είναι υγεία κι αυτό. Να τι έχουν όμως οι κομμουνιστές, λέπρα έχουν. Θεωρητικοί είναι οι άνθρωποι. Ποιοι είναι θεωρητικοί. Οι κομμουνιστές. Θεωρητική από ποια άποψη. Θεωρητική στο μυαλό, πρακτική στην τσέπη, ρε Τάσο. Άστο τώρα να πούμε. Τα έχουμε συνηθίσει αυτά. Θεωρητική τώρα, εντάξει, άμα το ψάξουμε, ας πούμε, θεωρητικά, δηλαδή την ιστορία του κομμουνισμού ή του εθνικισμού έχουν κάνει και κακά, έχουν κάνει και καλά. Δηλαδή είναι κάτι. Τάσο, τέλος πάντων, τέλος τριλέπτου Τάσο να μιλήσει κάποιος άλλος, τα λέμε, έγινε φίλε. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σου φίλε Τάσο, μπορώ να καταλάβω τώρα πώς πλακώσαν τόσο. Πάμε στον επόμενο, μη μιλά. Όταν σταμάτησαν τα λεφτά να έρχονται. Σταμάτα, πάμε στον επόμενο φίλο. Πάμε. Ορίστε. Ναι. Καλημέρα σας, χρόνια σας πολλά. Χρόνια μας πολλά, φίλε. Οχ. Χριστός Ανέστη, κύριε. Αληθώς ο Κύριος. Φίλε. Μαγκιά του, φίλε. Παρακάτω. Έχω εδώ πέρα ένα δημοσίευμα. Τι λέει αυτό. Πες μας. Ναι, τι λέει. Ποιάς εφημερίδος, δεν θα πω ποια είναι. Έτσι. Δεν πειράζει. Αλλά δεν πειράζει. Είναι κομμουνιστικά. Ναι. Αλλά έκανα δημοσίευση από το ριζοσπάστη. Ναι. Και λέει. Σφυροδρέπον έχει πάνω. Όχι. Θα πω μόνο την ημερομηνία. Κυριακή 12 Μαρτίου 2017. Πες το. Λέει. Τι λέει. Τι είπε. 50 χρόνια μετά το ΚΚΕ βλέπει και θετικά σημεία στην επτάετία. Αχα. Λοιπόν, μισό. Αφήστε με να τελειώσω. Πες τα. Η ανακοίνωση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος που δημοσιεύτηκε στο Ριζοσπάστη, ναι. Όπου επισημαίνεται ότι την περίοδο 1967-1974 ωφελήθηκαν κάποια τμήματα της κοινωνίας με αυξήσεις μισθών και παραγραφή δανείων και ότι υπήρξε ρήξη με τη ΣΥΠΑ, κύριε Ραπτόπουλε. Πολύ καλά τα λέτε, κύριε, συνεχίστε. Λοιπόν, αμηχανία εγκατιστάσει της Ένωσης Σοσιαλιστικών, της ΕΔΕ, της Σοβιετικής Ένωσης, για το τι έγινε. Και φυσικά στήριξη στο καθεστώς από την αστική τάξη, δηλαδή από τον απλό κόσμο. Ακούστε με λίγο και οι δύο προσεκτικά, ο φίλος μου Γιάννης. Ξέρει πολύ παραπάνω από μένα από όσα ξέρω. Ναι, εδώ είναι ο Γιάννης, ακούει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι το έχουμε ξαναπεί, Κώστα, και άλλη φορά. Ναι. Το ρίξανε τότε, ναι. Απευθύνομαι στον Κώστα γιατί το έχει ξανακούσει ο Κώστας. Ναι. Ρίξανε τον Παπαδόπουλο όχι γιατί υπήρχε το Πολυτεχνείο, το ρίξανε λόγω του Γιόμ Κιφούρ. Τον πόλεμο τον 7 ημερών. Αραβο-Ισραηλινό. Μπράβο. Έτσι, γι' αυτό το λόγο το ρίξανε. Και το έχω ξαναπεί και το ξαναπώ τώρα λόγω της ημέρας. Ο Παπαδόπουλος είχε παραδώσει την εξουσία στους πολιτικούς. Την είχε επειδή παραδώσει δεν έδωσε, στο Μακεζίνη. Επειδή δεν έδωσε τη σούδα δηλαδή. Ναι, δεν την έδωσε, τι να δώσουμε. Ναι, δεν ήθελε ρε Κώστα. Δεν θα τη δώσει ρε. Να δώσει καθόλου στους Αμερικανούς διευκολύνσεις. Ήθελε να γίνει ανεξάρτητος. Και αυτό τον δηλαδή δαμανάκι ήθελε να τη δώσουμε τη σούδα. Και τα βρακιά να δώσουμε. Μάλιστα. Γιατί ρε Κώστα, υπάρχει τώρα κάτι που δεν έχουμε δώσει. Δεν δίνουμε τώρα τη σούδα στους Αμερικανούς. Μόνο τη σούδα. Όλα τα νησιά. Ξέφρα καμπέλα, που στέλνει μπέρ, που στέλνει βγαίνει από εκεί. Μάλιστα. Κατανοητό. Ωραία. Άρα δεν τον έριξαν οι φοιτητές. Ποιο φοιτητές, ρε. Ρε Κώστα, ακούστε με λίγο και οι δύο. Ναι. Γιατί εδώ πέρα πάνε να μας τρελάουν. Ναι.
Έτσι, ασχέτως το τι πιστεύει ο καθένας πολιτικά. Ναι. Οι μοιάζοι μας λένε οι κομμουνιστές ναι. ότι τον Παπαδόπουλο τον έριξε το Πολυτεχνείο. Ναι. Το οποίο εορτάζουμε. Ναι. Και μετά από 8 μήνες, ναι. τον Ιούλιο του 1974, η Χούντα πρόδωσε την Κύπρο. Και ποιο από τα δύο ισχύει. Ούτε και αυτή ξέρω. Πες μου εσύ ρε Κώστα, ποιο από τα δύο ισχύει. Ποιος την είναι... ποιο από τα δύο ισχύει. Ποιος την πούλησε την Κύπρο ρε. Την Κύπρο την πούλησε ο Μακάριος ρε. Μόνος του την έδωσε την Κύπρο ρε. Το ξέρω. Ο παπάς. Ο παπάς την έδωσε την Κύπρο ρε. Ο Σωσίας την άγγιν την ενταφυλόπου. Βέβαια αυτός ρε. Και χώρουν εμάς. Εμείς πήγαμε πέσανε οι δικοί μας με τα αεροπλάνα από πάνω. Δεν ξέραμε ποιοι βαρούσαν οι Κύπροι εκεί πέρα. Ρε ότι να είναι ρε κουτουρατζίδες. Και κάτι τελευταίο για αυτό το θέμα που εμένα με πονάει πολύ για την Κύπρο. Πες φίλε και κλείσε. Ο Παπαδόπουλος είχε ολόκληρο σχέδιο αμήνης Κύπρου. Πες τα, έτσι. Όπως το λέω, σχέδιο αμήνης Κύπρου με την κωδική ονομασία Αφροδίτη. Ωραία. Και αυτά που είχαν βγει τα υποβρύχια για να μπορέσει να ρίξει τον αποβατικό στόλο ήταν όλα σχέδιο του Παπαδόπουλου. Το οποίο δεν το εκτελέσανε οι στρατιωτικοί που ήταν τότε στην εξουσία και ήταν δοτή του Παπαδόπουλου. Αλλά φυσικά τον προδώσανε από την πίσω πόρτα, έτσι. Έτσι. Ρουφιάνοι δηλαδή. Βέβαια, Ρουφιάνοι. Όλοι έχουν τους Ρουφιάνους τους. Βεβαίως. Έγινε, φίλε. Έγινε. Βεβαίως. Κάτι τελευταίο μόνο. Πες τα γρήγορα, γρήγορα. Τιμώ τον άνθρωπο που είναι εδώ πέρα και έχει χάσει τους δικούς του. Ναι. Τον κομμουνιστή, γιατί ο απλός κομμουνιστής δεν φταίει. Φταίει η ηγεσία. Έτσι ακριβώς. Αυτό το καταλάβουμε και εμείς δεξιοί. Μπράβο. Οι άνθρωποι πιστέψαν σε κάτι και πεθάναν για την ηγεσία. Εμείς το αναγνωρίζουμε αυτό. Το αναγνωρίζουμε τις ιδέες τους. Αλλά δεν θέλουμε να προσιλητίζουμε όπως κάνουν αυτοί. Είναι οι σύγχρονοι Ιαχωβάδες για μένα οι κομμουνιστές. Ιεράχοβες. Υπάρχει κοινή λογική. Άμα διαβάσεις θα καταλάβεις. Υπάρχει κοινή λογική. Έγινε φίλε, καληνύχτα. Καλό βράδυ. Κάτσε να μάθει. Γι' αυτό ψήφισα πάντα όπως και εσείς τα δύο μεγάλα κόμματα. Το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Ονόμαγε. Για να έχει η χώρα μου ισχυρή κυβέρνηση. Για να μπορεί η χώρα μου να βαδίζει την οδό της ευημερίας και της προόδου. Αλλά όχι πλέον. Αρκετά κράτησε αυτή η κοροϊδία. Μαλάκας έπαφτα να είμαι, ρε! Μάλλον δεν έχεις λεφτά να φας. Έλα, πάμε στον επόμενο φίλε. Έλα, έλα, έλα. Πάμε. Πάμε. Δεν συγκινούμε. Έλα! Γεια σου, παιδιά. Καλώς. Γεια σου, φίλε. Ναι. Θέλω να πω ένα χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Να! Χρόνια μας πολλά, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες επαναστάτες. Εργιανός, φίλε. Γιατί όλοι οι Έλληνες κάνουν επανάσταση δύο φορές στη ζωή τους. Το 1821 και το 1967. Σόπα, ρε. Βέβαια. Ναι. Ραπτόπουλε, εσύ επειδή δεν γνωρίζεις πολλά πράγματα. Α, χαμπάρι δεν έχω, δεν έχω ιδέα. Και είσαι κολοτούπας, δεν το καταφέρεις. Για πες μου. Κάτσε λίγο να ακούς πέντε πράγματα. Για πες να μάθουμε. Οι Έλληνες όλοι δύο φορές στη ζωή τους κάνανε επανάσταση. Ναι. Το 1821 και το 1967. Ναι. Με τη βοήθεια, το 1921, μόνοι τους την κάνανε. Ορίστε. Μόνοι τους την κάνανε. Μόνοι τους λένε γύρω-γύρω όλοι. Ναι, ανιστόρητε που την κάνανε μόνοι τους, θα πούμε. Μόνοι τους την κάνανε. Ανιστόρητε που την κάνανε μόνοι τους. Ούτε να κλάσουν δεν μπορούν να μόνοι τους. Μόνοι τους. Να κάνουν μόνοι τους οι Έλληνες. Και το 67 πάλι μόνοι τους το κάνανε, να ξέρεις. Παρακάτω. Σαν το Καρατζαφέρη και εσύ. Βρέα, το Καρατζαφέρη τώρα εγώ τώρα. Πάμε, λέγε τα δικά σου. Που κάνανε επανάσταση. Εγώ ήθελα να κάνω 17 εγχειρίδε μόνο αυτό. Χρόνια πολλά σε όλου του Έλληνε. Αυτό θέλω από τίποτα άλλο. Καλά έκανε, φίλε, χρόνια πολλά. Δεν γιορτάζουμε, ρε φίλε. Γιατί δεν γιορτάζουμε, ρε φίλε. Όλοι γιορτάζουν οι Έλληνε. Ορίστε, φίλε, στον επόμενο. Τα θύματα τη Χούντα δηλαδή. Γεια σα, Γιάννη. Καλημέρα, κύριε. Καλημέρα. Ναι. Γεια Στεφανάρα. Γεια σου φιλαράκο. Στεφανάρα. Στεφανάρα, ρε, ναι, ρε. Κάτσε να ακούσω. Στεφανάρα. Έτσι γουστάρει. Στεφανάκο, Στεφανάρα, όπω γουστάρει ο λαό θα με λέει. Συγγνώμη, ρε. Αργιανό, είσαι φίλε. Ναι, ρε, ότι γουστάρει είναι. Όχι. Και παοξή είναι, ρε. Παοξή χουντικό δύσκολο. Παοξή είναι. Παοξή και χουντικό, ρε. Ναι, αλλά με τον Πασόκ τα έπαιρνε. Έλα. Έλα. Μιλέ πράγματα που. Πάω Πασόκ του ηλεκτροσόκ. Άστορα τον Αυτόπουλο τώρα. Έλα, του Βενιζέλου τα διαρκεία, άιντε. Πασόξι, εσύ πάω. Ζήτω η Βίκη στα μάτι. Ναι, μπράβο, συνέχισε. Λέγε. Χρόνια από παππού προς παππού Νέα Δημοκρατία. Αναντάμ παπαντάμ. Νέα Δημοκρατία, ο εθνάρχης. Ναι, τώρα που δεν ψηφίζω, ναι. 48 χρονών. Γιατί δεν ψηφίζεις, δεν έχει μαμαλίνκα τώρα. Αυτός που έφαγε το ξύλο στα Γιάννενα είναι στον παράκι να σε δώσω να καταλάβει. Ο ταβερνόξυλος ο φίλος μου. Φιλαράκο μου, έχω ξέρω. Μπιτζίμ είναι αυτός ρε. Μπιτζίμ. Να αλλάξω λίγο τη συζήτηση. Ό,τι γουστάρει. Κωστή, σήμερα είδα λίγο στο YouTube ρε, και γέλασα μοναχώ. Ποιο ρε φίλε. Τα γέλια, ρε. Ποιο. Σε βλέπω σε ένα βιντεάκι εκεί πέρα. Ναι. Ρίχνει κάτι που στλούκια. Πρώτη φορά είναι. Σε ποιον. Η μάνα σου το έτσι το κακό και μετά με το που τελειώνει αυτό. Παιδιά, είμαστε μια ποιοτική εκπομπή εδώ πέρα. Δεν κάνει να βρει. Μη. Ε, τον κωστή.
Έριξε το τύπου σλουγί, δεν περιγράφει. Μην το λες Λούκι, γιατί φωνάζει από μέσα να μας κόψουνε. Λίγο πιο ευπρεπής. Είναι ευπρεπής. Μπράβο. Είναι ποιοτική γι' αυτό. Και παρακαλώ, τελατή. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Έχουμε από ψάρες, αλλά πώς θα γίνει. Δεν τον ακούω. Έλα, πού είσαι. Πού χάθηκε. Χάθηκες. Έπεσε. Έπεσε, πάμε στον επόμενο. Τέλος έπεσε. Κάτι έγινε, λοιπόν, δεν καλέ... ακούγεται. Ορίστε κύριε, καλημέρα. Πάμε. Έλα, φίλε. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, Κωστή, έχω καιρό να σα πάρω τηλέφωνο. Στέλιος από Αμαρτωλή πόλη. Αμαρτωλή. Βέρεια από τον πύργο της Ηλίας. Λοιπόν, παιδιά, εγώ συγχωρώ. Βρώμικες πόλεις της Ελλάδος. Λοιπόν, παιδιά, εγώ είμαι αντικομουνιστής και ανταριστερός. Το δηλώνω ευθέως. Γιατί ρε, φίλε, τέτοιο πράγμα. Εγώ, Κωστή. Λοιπόν, θα πω μερικά πράγματα θέλω να πω και θα σου πω γιατί είπα αντικομουνιστή και ανταριστερός. Να μάθουμε, ναι. Ναι, λοιπόν, πρώτον. Το παιδί, ένας πρόεδρος που είπε για τον Ορδογκάν, ο Ορδογκάν κατάγεται από ένα χωριό που λέγεται Ποταμιά, είναι έξω από τη Ριζούντα. Καθαρά ποντιακό χωριό. Άρα είναι γεννήσαρος. Πόντιος, μάλιστα. Είναι γεννήσαρος. Γεννήσαρος είναι. Γεννήσαρος. Και δηλαδή το Έλλην. Γεννήσαρος είναι, ξέρεις κάτι, ποια είναι η έννοια του γεννήσαρου. Ναι, βέβαια. Πέρα παλιά, τουρκικά με τα μόνα. Να είναι Ολυμπιακός, να είναι Παοξής και να είναι στην Αθήνα. Ολυμπιακός και να είναι στην Θεσσαλονίκη, ναι. Λοιπόν, ο Γκουρεύσκι, ο παππούς του Γκουρεύσκι πολέμησε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Όχι, στο μέτωπο της Αλβανίας με τους Έλληνες. Μάλιστα. Και αυτός γεννήσαρος. Μάλιστα. Λοιπόν, τρίτον. Τι ήταν οι τρεις μεγαλύτερες σφαγείς στον περασμένο αιώνα, Κωστή και Στέφανε. Οι σφαγείς στον περασμένο αιώνα ποιοι ήτανε. Ναι, μεγαλύτερες σφαγείς. Νούμερο 1, Μάο Τσετούγκ, θόρμα του κομμουνισμού, εκατομμύρια λάθος. Δεύτερο, Στάλιν. Του Μάο ήταν πρώτη του Στάλιν για σένα. Όχι, του Μάο και μετά ο Στάλιν. Τα έχεις ακούσει αυτά, Γιάννη. Ναι, ναι. Δεν τα έχω ακούσει αυτά. Ωραία, συνέχισε φίλε. Συμφωνώ. Ναι. Λοιπόν, Στάλιν, δεύτερο και τρίτο είναι ο Χίτλερ. Ναι. Αυτά για τους κομμουνιστές. Τέταρτον. Ο Χίτλερ δεν έχει τους κομμουνιστές, είναι. Έχει κάνει πάνω. Αλλά λοιπόν. 2-1. Ναι. Δεν μας είπαν ποτέ οι κομμουνιστές, αν κέρδιζαν τον εμφύλιο πόλεμο, το τι θα γινόταν στην Ελλάδα. Αυτό είναι υποθετικό. Στάλιν, όχι, θα επικρατούσε ο νόμος του Στάλιν, όπως άλλες χώρες, και δεν θα. Και είδαμε τα αποτελέσματα. Ούτε ένας δεξιός. Ούτε ένας δεξιός δεν υπήρχε. Μάλιστα. Λοιπόν. Και τελευταίο απ' όλα, φίλο μου Στέφανε, ναι. Συμφωνώ μαζί τον Γιώργο Παπαδόπουλο, ναι. Αν σε πάω λίγο παραπέρα. Για μένα μεγαλύτερο ηγέτης ήταν ο Μεταξάς. Ο Μεταξάς, ε! Ακριβώς. Για μένα δεν υπήρχε μεγαλύτερο ηγέτης. Ο καλύτερος Έλληνας πολιτικός ήταν ο Χαρίλαος Τρικούπης. Για να μαθαίνετε. Όχι, ρε, τι λέει, ποιος Τρικούπης. Άντε ο Χαρίλαος Τρικούπης και ο Χαρίλαος Φρουλάκης τώρα να πούμε. Ο Τρικούπης. Άντε ο Τρικούπης τώρα. Κωστή, άκου να σου πω, ο Μεταξάς έκανε εκεί το χρέος. Χρουσούσε τότε Ελλάδα και ανοίγει το χρέος. Μας έφερε οχτάρο, μας έφερε ίκα και άλλα πολλά. Ναι. Ο κύριος Μεταξάς. Ναι. Και πέμπτον, αυτοί οι κομμουνιστές, είδαμε προχθές πριν λίγο καιρό να πηγαίνει ο κύριος Τσίπας στο μουσείο του Μπελογιάννη. Έτσι. Όταν δικάστηκε ο Μπελογιάννης, ήταν μερικοί δικαστές απάνω. Όλοι είπαν, τον είχαν καταδικάσει εκτός από έναν Κωστή. Ποιος? Ο Γιώργος Παπαδόπουλος. Ψάξτε το, δείτε το, ιστορικές πηγές. Αλλά δεν κάνω ποτέ να αφορά σε αυτό οι κομμουνιστές. Μάλιστα. Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά η συντομία, παιδιά, έτσι λίγο. Έγινε φιλαράκι, Βεριώτη, εθνικιστή. Έγινε. Όχι, πρόσεχε να δείτε. Είμαι Έλληνας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Πρώτα είμαι Έλληνας, παιδιά. Έτσι. Ούτε εθνικιστής, ούτε κομμουνιστής, τίποτα. Έλληνας, πρώτα μετά τα υπόλοιπα. Έλληνας. Αυτό πρέπει να βάλουμε καλά. Όπως θέλεις, πες. Όπως θέλεις. Αυτό το είμαι Έλληνας, παιδιά, δεν το καταλαβαίνω. Ναι, μην το καταλάβεις. Πάμε στον επόμενο. Να μην καταλάβεις τίποτα. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι. Είμαι Έλληνας. Όπως λέμε, είμαι Πάοχρε, παιδί μου. Τι. Δεν το καταλαβαίνω. Πάμε στον επόμενο. Παιδιά, τι είναι δηλαδή. Τι είναι η άλλη. Ένα διάλειμμα, παιδιά, και επανερχόμαστε. Δεν το καταλαβαίνω. Είμαι Έλληνας. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Πεινάς!
έρχεται ο Deliveras. Μπες τώρα στο deliveras.gr ή κατέβασε το πιο εύκριστο app και παράγγειλε το φαγητό που θες με αποκλειστικές προσφορές. Πεινάς. Deliveras.gr. Το ελληνικό online delivery. Στην επόμενη λακκούβα στρίψτε δεξιά. Πού σου πάει τα αμορτισέρ. Σε δύο μέτρα κλειστή στροφή δεξιά. Σε 15 μέτρα στο... Περνάει κοπάδι με πρόβατα. Ουφ παρατρίχα. Και μου το είπε ο συνάδελφος, μου το είπε. Go the other way. Βγάλε e-way. Επαγγελματίας οδηγός. Αποκτήστε σήμερα δωρεάν το e-way από τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου. Κερδίστε ασφάλεια και οικονομία με τις προνομιακές τιμές e-way. Πληροφορίες στο aegeanmotorway.gr. E-way και έφυγα. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Στα Απρίλη τη γιορτή το μέλλον χτίζει. Δώσε Γιάννη, δώσε Γιάννη. Έτσι θα το πηγαίνει. Το λένε οι Πετροπέρδικες. Πάμε παρακάτω στον επόμενο φίλο. Θα σας κάτσουν οι κομμουνιστές. Πάμε εδώ, θέλει να μιλήσει ο λαός. Και εσείς στα 21 Φιλίου. Ναι, θα εντάξει, όλοι. Και οι κομμουνιστές και οι εθνικιστές, όλοι οι δικοί μας είναι. Άστο τώρα, δεν είμαι με ρατσιστές και τέτοια τώρα. Άιντε τώρα, χαζουμάρης. Πάμε, φίλε. Πάμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Εγώ είμαι. Εμεσύ είσαι. Καλημέρα. Ναι. Παναθηναϊκός από Καβάλα και αντιγιατρός. Και αντιγιατρός. Τι είναι αυτό το αντιγιατρό. Καβαλιός. Ακροδεξιό στοιχείο του Παναθηναϊκού. Άλλη ομάδα, ομάδα της Χούντας. Άστο να μιλήσει ο Καβαλιώτης. Πέσα ρε φίλε. Λέγε ρε που αγοράσατε. Αγοράσατε τους Βουκαράδες, τους Ιουγκοσλάβους εκεί και πήρατε στον τελικό ρε. Καλά κάναμε ρε. Ποιους Ιουγκοσλάβους ακουστεί. Πάλι ο Βαζέλες πήρατε και στήσατε το μάτσο εκεί πέρα. Μη τσιμπάς και εσύ ρε. Ήρθαν εκεί πέρα. Μη τσιμπάς ρε. Πεινασμένοι Ιουγκοσλάβοι και πλήρωσε ο ελληνικός λαός στον Παναθηναϊκό ότι... Ρε άσε ρε τους Ιουγκοσλάβους τώρα, με φάγαμε από τη Φενέρ να πούμε 2-0 σήμερα. Έχουμε πιει 3-4 ρετσίνες, δεν ξέρουμε τι γίνεται. Αυτά εδώ, τι συμβαίνει. 0-2 τώρα από τους Τούρκους. Τι λέγε ρε βρώμο Καβαλιώτη. Για τον μπάσκετ λέγε, τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ, για τον μπάσκετ. Θα φάμε και 3 στην Τούμπα, λένε οι παοξίδες, οπότε καταλαβαίνεις τώρα τι είναι. Λες να πάρεις κανένα τέτοιο χουλιαμά. 3 μπορεί να βάλουν οι παοξίδες στην Τούμπα, αλλά θα φάνε και 2. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην φάνε. Λες να σκοράρουμε. Θα γεράσει ο Μπεργκμπίρα. Εάν δεν σκοράρεις στο ρίσκο του πάω, πάρε αυτοκτόνα ρε. Λέω και εγώ μωρέ, μια αντεπίθεση δεν θα βγάλουμε. Μία. Φτάνει. Μία, δεν θα βγάλουμε. Άμα βγάλεις μία καλή και του παστελώσεις, πέρασες. Έλα ρε Στεφανάρα, έλα. Πέρασες. Όταν είσαι εκεί να μην φτιαχνόμαστε, όταν έχει τον γιατρό ο άλλος εκεί. Στεφανάρα. Σταμάτα ρε με τον γιατρό, μια χαρά είναι μπήλησε. Λέγε ρε ακροδεξιός εκεί. Πάρα, ρε. Όχι ρε ακροδεξιός ρε, πατριώτης είμαι. Πατριώτης, τι έπαιρνε. Άστο Ραπτόπουλο να λέει. Όποιος δεν είναι κομμουνιστής, το λέει φασιστόμουτρο εδώ πέρα. Όποιος δεν είναι κομμουνιστής. Ραπτόπουλος τώρα. Πόσο χρόνο είσαι ρε πατριώτη. 30. Πατρεύτηκε. Παντρεύτηκες. Να σε πω κάτι. Κάτσε, ρωτάω εγώ τώρα. Εγώ στερίζω αυτό που λες. Αυτό που λες. Παντρεύτηκες, ρε. Ναι, παντρεμένος είμαι. Παιδιά έχεις. Όχι, δεν έχω. Πεθερά έχεις. Καλή. Πεθερά καλή έχεις. Πολύ καλή. Κομμουνίστρια είναι. Όχι, ρε. Γι' αυτό παντρεύτηκες. Μακριά από εμάς. Άκου να σε πω τώρα. Άνθρωπος που βγαίνει και λέει υπάρχει πεθερά καλή είναι λαμόγιο. Όχι, ρε. Άνθρωπος που βγαίνει και λέει είναι καλή η πεθερά μου. Είναι λαμόγιο γιατί τα παίρνει. Παρακαλώ, λοιπόν, λέγε εθνικιστή. Σε προσκαλώ εδώ στην Καβάλα το καλοκαίρι γιατί θα έρθει. Ναι. Να πιούμε μια ρετσίνα να πούμε. Οπωσδήποτε. Εγώ την Καβάλα την έχω γυρίσει καλά, όλα τα κατατόπια ξέρω. Όλα. Ναι. Άνα μπράβο, άνα μπράβο. Για να σου δώσω να καταλάβει τώρα. Και τα box ξέρει εσύ και τα box. Α, μπράβο. Α σου δώσω να καταλάβει τώρα, έχω πια τη λίγο του τσίπουρου κάτω στον Παλαούρο, να ξέρει. Στο Σάβα πάω. Άγια σα. Πόσα δίνει πεθερά το μήνα, ρε. Κωστή, έλα. Πεθερά πόσα στάζει το μήνα. Τίποτα ρε, τίποτα. Τίποτα. Τι να στάξει πεθερά. Θα στάξει όταν έρθει το παιδί ρε, το εγγόνιρο, όλοι στάζουνε. Όλες. Άνα πες τα. Όταν σκάσει το εγγόνι, σέλφι φωτογραφία και του χιλιάρικου αβέρτα θα πηγαίνει μουρουδιακά.
Έτσι θα πάνω. Γέλα, γέλα, σε κάνει ο Τσίπρας τον κόρο φανάρι. Άσε ρε που θα μας κάνει ο Τσίπρας τώρα. Φοβόρα και ας βάλει την Άρ τώρα. Άιντε τώρα. Γελάτε φασιστό ήδη. Γελάτε. Εγώ στηρίζω αυτό που λες. Όποιος βγαίνει στην κυβέρνηση αριστερός. Ναι. Βγαίνει, μετά έρχεται με δεξιές τσέπες να πούμε και μας κάνει τους μάγκες και τους λαμπάδες και τα αυγά και δεν ξέρω εγώ τι. Ξέρεις πότε, εγώ πότε αισθάνομαι καλά το βράδυ, όταν βάζω και το βιντεάκι που έχεις παλιά από τη Μαρμίτα ναι. Και λέει το 2008 ναι. Που προβλέπεις το μέλλον λέει για την Ελλάδα. Έχει κάνει και το χορταρέο ο Ραπτόπουλος. Για πες τι είπε ο Ραπτόπουλος, ναι. Οι καλοί λέει που παίζουν μπάλα μένουν έξω, οι κακοί είναι έξω, οι καλοί είναι στις φυλακές. Όταν πας στο στρατό κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Βάζω αυτό το βιντεάκι και παρηγορούμε λίγο το βράδυ. Έτσι είναι ρε φίλε. Πριν κοιμηθώ και όλα τα άλλα φυσικά. Με Ραπτόπουλο παρηγοριόμαστε, με Ραπτόπουλο θυμώνουμε, όλα με Ραπτόπουλο το κάνουμε. Άλλος έβγαλε κόμμενα με Ραπτόπουλο. 30 χρονών όταν πηδήξει τη γυναίκα το βράδυ νέος άνθρωπος, ακούει τον Ραπτόπουλο. Καλά κάνε. Τι να κάνω ρε φίλε, σήμερα δεν είναι εδώ γυναίκα, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Πού είναι. Φιλαράκι, πες το να... Πού είναι η γυναίκα σήμερα. Η γυναίκα σήμερα λείπει. Πού. Έχει δικές δουλειές. Έτσι πες το να... Τέτοια ώρα. Πώς είναι το μικρόφωνο. Πώς είναι το μικρόφωνο. Πώς είναι το μικρόφωνο. Σε κόβω για μεγάλο λαμόγιο σένα. Καλά είναι φίλε. Εγώ Καβαλιώτη πρέπει να αρμέγεις από 10 μασέλες. 10 βυζιά πρέπει να αρμέγεις την καβάλα εκεί πέρα. Είσαι τρελός. Εγώ είμαι τρελός ρε. Εσύ είσαι τρελός. Αλλά με φαίνεται πιο λογικός από πάνω. Καβαλιώτη και δραμηνή άκρη βγάζεις ρε. Καλά, Τζόρνταν, Τζόρνταν, μεγάλη μαφία. Ναι, ρε. Ο δραμηνός. Καβάλα και δραμηνή, τα μισά διαβατά μέσα έχουν εσόκλειστη εκεί πέρα. Λοιπόν, Μάκη, σας περιμένω καβάλα καλοκαιράκι για τσιπουράκι. Έγινε, αδερφέ. Έγινε. Να ξαναπάρεις, να αφήσουμε και τηλέφωνα και τέτοια. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Να δεις και να δεις από κοντά πώς γίνεται εδώ το μουχαμπέτι. Έλα, φίλε. Έχω κουνιάδο Παοξή και μπατζανάκι γάβρο. Σουβαρά μιλάς. Άκου τώρα τι έχει να γίνει. Ναι. Φαντάσου αυτή τη στιγμή δύο. Α, ναι. Πάρε και τον κόκκινο Κωστή. Ναι. Να γίνει χαμός. Λοιπόν. Κάτι ψάρια, κάτι τέτοια τα γουστάρει αυτός. Ω, καλά. Εγώ. Πάμε εκεί στο Σάββα να γίνει πανικός. Τι μπέλικα πράγματα. Πλάκα κάνεις. Στην Ηρακλήτσα να πάει να δεις μια πλάκα στο λαιμό και να παίζει μέσα με έχεις κουνιάδο και τέτοια να πει. Στέφανε, κάνουμε και ένα σπάρινγκ μετά στα γρήγορα. Ό,τι θες. Από αυτό έχουμε. Πάμε στον επόμενο φίλο, ευχαριστούμε. Ότι είσαι σπάρος φαίνεται. Σπάρει δύσκολα. Ναι, ο επόμενος, ναι, φίλε. Έλα, φίλε. Κάνεις κομμουνιστής. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Να, κομμουνιστής. Ναι, ένα ηχητικό να βάλω. Ό,τι θες βάλει. Στη μνήμη του μεγάλου στρατηγού Νικόλαου Ντερτιλή. Βάλε του μεγάλο Νικολάκη Ντερτιλή. Ναι, που σκότωσε κάνα δύο-τρεις. Για έναν φόνο. Για έναν φόνο ο οποίος έγινε στο Πολυτεχνείο, αν δεν κάνω λάθος, το 1973. Κακοπαιγμένη θεατρική παράσταση με ένα μάρτυρα μόνο. Με τραβηγμένο από τα μαλλιά. Για ποιο λόγο σας είχα κατηγορήσει το. Γι' αυτό που είπες. Το κατηγορητήριο ήταν το γι' αυτό που λες εσύ. Λοιπόν, εδώ ο πρόεδρος του δικαστηρίου ελέγεται ο κύριος Κουσουλός. Κουσουλός. Για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου ο κύριος Δερτιλής αθώος. Όταν λοιπόν αυτοί τα ακούσαν αυτό, βγάλαν το άλλο. Αρχικώς είχα βγάλει για έναν άλλον. Τον οποίον βρήκε το πατέρας του τον ένοχο και το βουλώσανε. Κατόπιν αυτών, αυτοί τι θέλανε, επειδή εγώ τη νύχτα 20 προς 21, μ' ακούς, έκανα την επιχείρηση καταλήψεως των Αθηνών, χωρίς άλλες δυνάμεις, χωρίς τα άρματα του Πατακούτα, τεθωρακισμένα τα δικά μου ήτανε, όχι τεθωρακισμένα, ήταν τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού. Αυτά, που είναι, ναι. Αυτά είναι γνωστά, φίλε. Το βάζεις στο YouTube και τα ακούς. Έχεις να πεις κάτι άλλο για να μιλήσουμε. Περίμενα, ρε, περίμενα. Τα ξέρουμε αυτά, τα ξέρουμε. Κόσμο. Μπορεί να τα βάλει άμα θες να πεις κάτι γιατί να μιλήσει ο κόσμος, να πούμε. Το τι κάνουμε και μεταξύ τους. Ορίστε, πάμε στον επόμενο. Λοιπόν. Μισό λεπτό να διαβάσουμε τρία μηνύματα και θα πάμε. Πες τα Κώστα, τι έχεις. Δεν του δίνεται αυτού εκπομπή ο Αδρόνης Μαστάκη, πρίξει με τα πολιτικά, φωνάζει ο φίλος. Φωνάζει ένας αριστερός να κάνει το σκασμό, μιζάλισε αυτός ο Στέφανος. Καλά σας κάνω, ρε, σας βγάλω το σκασμό σήμερα, ρε. Ραπ, δύο μου πέναλτι, η Μπάγκερ, offside το 1-2 και ο Βιντάλ έπρεπε να αποβληθεί στο 48. Μαζί. Τι σφαγή της Μπάγκερ μας λες, λέει. Ιβάν, γλέντα τους. Γλέντα τους, Ιβάν. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, Στέφανε, μαζί σου. Τα μιλάς υπέροχα. Με όσο έχω μιλήσει με παππούδες και κυρίως από τον πατέρα μου, δεν έχει πει κανείς κάτι άσχημο για την επταετία.
Καλά ρε παιδιά. Τι να πήρε κανένα. Όλοι οι πιτσιρικάδες οι τέτοιοι να πούμε στα πολυτεχνία και στα πανεπιστήμια, όλοι γίνανε κομμουνιστές. Χωρίς να ξέρουμε γιατί. Συγγνώμη ρε φίλε. Οι μπαμπάδες σας, οι πασοξίδες, σας λένε τώρα εσάς τους τριαντάρδες, τι καλά ήταν η Χούντα. Ξέρεις κάτι μπουνιές που θέλουν οι μπαμπάδες. Άστερε τώρα οι μπαμπάδες μας θέλουν μπουνιές. Τώρα οι πασοξίδες εκεί με Μητυλιάνη τώρα όλοι βγάλαν τα ομόλογα και φάγανε και φάγανε. Με το Κώστα του Σιμίτη τώρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Όχι μηνύματα. Πάμε μισό λεπτό ρε φίλε. Μηνύματα ή κόσμο. Τι να τα δανεικά και τα εκατομμύρια που έδωσαν οι αμερικανικές εταιρείες, βλέπε Λίντον, Τόμ Πάπα και Μακδόναλντ, συγκρίνονται μόνο με μπανανίες της Λατινικής Αμερικής. Αριανός είμαι, συμφωνώ σε όλα με τον Στέφανο. Κώστα σήμερα τραυματίστηκε ο Ιμπραήμοβιτς, ναι, το μάθαμε φίλε. Ναι. Το τρίπτυχο της ζωής μας λέω. Θρησκιάρα, Ελλαδάρα και Αριανάρα. Αυτά είναι. Φασιστάρα. Αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Θέλω να ευχαριστήσω Αμάν. Την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν λέμε τώρα τη φύση ξέρα και την πήρε ή το κύμα την παρέσυρε, αφού ούτως ή άλλως είναι πρόχειρο εξομένη. Φύση ξέρα και πήρε τη σημαία Γιάννη από τα Ήμια. Έτσι, έτσι έλεγε ο Πάγκαλος εκεί πέρα. Πάμε στον επόμενο φίλο. Ζήτω λέει ο στρατός. Ζήτω. Στεφανάρα Αλάνη. Αλάνη. Ζήτω ο λαός. Χρέος μηδέν, ανέργεια μηδέν. Ανεργία. Έτσι λέει εδώ. Έτσι λέει αυτό. Έτσι λέει εδώ. Ανέργεια. Καλημέρα φίλε. Έλα. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε. Αλέκο, σε βολάρισα. Γεια σου, Αλέκο. Γεια σου, Αλέκο. Τι έγινε? Μια χαρά. Λίγα πραγματάκια στα γρήγορα. Ό,τι θες. Λοιπόν, καταρχήν είμαστε η μοναδική χώρα παγκοσμίως που οι ηττημένοι έχουν γράψει την ιστορία και όχι οι νικητές. Μάλιστα. Ορίστε. Στέφανε, με εννόησες, πιστεύω. Σε εννόησα. Με εννόησες. Λοιπόν, που του τα πει, σε εννόησα. Κύριε Απτόπουλε, κατά δεύτερο. Ρε αγρόμονες, εκεί στη Λάρισα. Επί Πασόκ φάγατε, φάγατε με χρυσά κουτάλια, βρε αγροτάρες εκεί. Έχω άσυμη να μιλήσω. Πες τα φίλε, πες τα, πες τα. Αγροτοτρακτορόβλακη. Άσυμη να μιλήσω, να σου πω δύο-τρία πραγματάκια. Δεν αφήνει τώρα, δεν αφήνει. Δεν έχει τώρα, ε. Δεν έχει τώρα. Πες μου ό,τι θέλεις, γιατί ιστορικά είσαι άστα να πάνε. Καλά, καλά. Όταν λοιπόν, τάτρωγες με το Πασόκ στη Λάρισα στον κάμπο, καλά ήταν. Λιμοτάγανο. Δεν ξέρεις τι ναι, λιμοτάγανο, ναι. Μου το παίζει λοιπόν, εθνικιστής και εσύ τώρα. Για λέγε. Βράζει τι το παίζω εγώ και πες ό,τι θέλω, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ναι. Λέγε, σ' ακούω. Λοιπόν, ναι, όσο αφορά τους αριστερούς, θα ορισμένα ιστορικά γεγονότα και περιμένω απάντηση. Mm. Επειδή μας κατηγορούν σαν φασίστες το ένα το άλλο και δεν ήσασταν. Όχι, ρε, δεν είμαστε. Επειδή δεν είμαστε κομμουνιστές, είμαστε και φασίστες. Λοιπόν, αρχιφασίστες. Έχανε μισό λεπτό. Τι είναι αυτό, μισό λεπτό. Θα πάω πολύ πίσω, επειδή από εκεί ξεκινάνε όλα. Πάμε. Μάχη της Κρήτης. Ναι. Α, πολύ πίσω πήγες. Ναι, πολύ πίσω πήγα. Μάχη της Κρήτης. Του 41. Καλούν τον Έλληνα πρέσβη στη Ρωσία και τον κάνουν απέλαση λόγω ότι αντισταθήκαν στους Γερμανούς. Ωραία. Λοιπόν, νούμερο 1. Γιατί τότε το ΚΚ υποστήριζε ότι... Τα Καγιέν πες πως τα βγάλετε στη Λάρισα. Στην Αλβανία κάναμε επεκτατικό και μπρε τα Καγιέν καράβλαχοι στη Λάρισα πως τα βγάλατε. Άσε τώρα να σου πω εγώ. Μπαστουνόβλαχοι. Λέγε. Άσε να σου πω εγώ τώρα πες ό,τι θες. Λέγε, λέγε. Λοιπόν, Γοργοπόταμος έχει γίνει σύμβολο του ΚΚ, ενώ ο κύριος σφαγέας των Ελλήνων με το ζόρι πήγε εκεί γιατί δεν είχε και εντολή από τον Κουκουέ. Μετά στο τέλος θα μου πει για τα καγκέ. Έτσι, ναι, πήγε να πάρει τη δόξα ο άλλος με το Μούση εκεί πέρα. Λοιπόν, ναι, ιστορικά γεγονότα είναι αυτά. Ιστορικά. Διαβάστε την ομιλία του Βελουχιώτη στην απελευθέρωση της Ισλαμίας που έκανε το 1945, τι λέει μέσα και μέχρι πού έπρεπε να ήταν η Ελλάδα. Εντάξει. Ναι. Ερώτηση άλλη. Υπήρχε εμφύλιος. Ο εμφύλιος πώς ξεκίνησε? Είχαμε κατοχή και ο Ελλάς γιατί πολεμούσε τον ΕΔΕ στα βουνά και όχι τους Γερμανούς? Γιατί μας λέει ότι κάναν και αντίσταση κιόλας. Εσύ πριν 10 χρόνια αυτά και δεν τα έλεγε. Άσε τώρα να τώρα τα ξύπνησε, δε. Εσύ πες ό,τι θέλεις. Τώρα ξύπνησες. Και βρε, εγώ δεν ξύπνησα τώρα, αλλά επειδή μας πουλάς τρέλα πολύ. Ναι. Λοιπόν. Εντάξει, λοιπόν. Ραπτόπουλε, άνθρωπε. Λέγε ρε παιδάκι μου, εντάξει, μη σε τρολάρω τώρα, εγώ λέγε ρε. Εσύ μπορεί να με τρολάρεις. Καλά, καλά, εντάξει, μη θυμώνεις, λέγε, άντε. Τρίτον. Λοιπόν, δεν είναι τρίτον, έχουμε πει πάρα πολλά. Ναι. Τα λέω εντάχει γιατί δεν έχουμε και περισσότερο χρόνο. Ναι, δεν έχουμε γιατί δεν μας φάνε από πίσω. Θα μιλήσουν κι άλλοι. Μ' αρέσει, εντάξει. Εντάξει. Και να πω και κάτι άλλο. Πες. Για τα καγιένα με υπήρχε ένας εμφύλιος. Ναι. Εγώ δεν θα σταθώ στο ποιος σκοτώναν ποιος κτλ. Μία ερώτηση μόνο. Το πεδομάζωμα γιατί? Για ποιο λόγο? Δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
Όχι, ας απαντήσουν οι κύριοι αριστεροί. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς. Στη Λάρισα και πασοκομάζεμα όμως. Ορίστε. Φάγατε πολλά λεφτά κάτω. Άστονα τώρα, Ραπτόπουλος ξεκινάει τώρα. Φάγατε πολλά λεφτά με το Πασόκ εσείς εκεί στη Λάρισα. Όλα τα δάχτυλα του χεριού δεν είναι ίδια. Δεν ξέρω τα δάχτυλα, τα καγένια είναι η πρώτη σε καγένια σας. Έγινε φιλαράκι. Δεν είναι ασφαλό, εγώ δεν είμαι, άλλοι μπορεί να ήταν. Θέλω για σένα. Έτσι, πάμε στον επόμενο. Έγινε φιλαράκι. Έγινε αδερφάκι. Όποιος βγαίνει λέει εγώ εδώ όχι. Εγώ τότε ποιοι. Ορίστε κύριε στον επόμενο, ναι. Καλώς τον. Ναι, εσύ είσαι φίλε. Έλα φίλε. Καλημέρα. 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 Λέμε. Ναι. Εσύ. Χρόνια πολλά. Γιατί. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση. Εδώ κοντεύει καλοκαίρι. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση. Με επειδή περιμένω πολλή ώρα. Εγώ ξεκίνησα για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Ναι. Όσο είναι εκεί τα γραφεία και αυτά. Πού είναι τα γραφεία? Εγώ δεν έχω δει ποτέ να πειράζουν ούτε Κινέζους, ούτε μαύρους, ούτε άσπρους, ούτε κανένα. Ναι, γιατί να πειράζουν, πολύ... δεν υπάρχει λόγος. Δεν δέχτηκανε κλόβο αστυνομία, δεν θέλανε, κάτω από τα γραφεία. Ανεβαίνοντας επάνω, να μιλήσω με δύο φίλους εκεί γνωστούς. Μάλιστα. Τηρούν τη στάση του. Τηρούν μια στάση. Δηλαδή, ας πούμε, ήρθε. Εσύ τι είσαι, Χρυσή Αυγή. Στις εκλογές, ας πούμε, περασμένες. Κάτσε να μάθω, εσύ τι ψηφοφόρος είσαι. Εγώ. Μάλιστα. Εγώ. Λέγε, αφιλό, τι γουστάρεις. Κάτσε να μας πει ο άνθρωπος. Απέχω, αλλά ο Γιάννης. Ναι. Γεια σου Γιάννη, άμα είσαι εκεί. Βράστο Γιάννη, εσύ είσαι ψηφοφόρος. Του ψήφισα, ναι, μια φορά. Τους ψήφισες. Πριν τους ψηφίσεις, τι ψήφισες? Δεν βλέπω να κάνουν κακό. Πρε παιδάκι μου, πριν να τους ψηφίσεις, τι ψήφισες? Απλά στα βάθη, στα βάθη, αν είναι να γίνεις μέλος και δώσεις 10 ευρώ και γίνεις, πάρεις και το μπουζάκι αυτά. Α, μετά σαν το Super 3 ήτανε. Δίνεις και μπουζάκι και το πάρεις. Καταλήγουν στα χιτλερικά και σε αυτά σε βιβλιοθήκες. Ναι. Κατά τα άλλα, στιγμό που τηρούν μία στάση, ας πούμε ήρθανε μία τραβεστή, όχι τι έχω πω. Και λένε... Η σαυγή της ήταν τραβεστή. Ήθελε να ανέβει, ναι. Και λέω, φίλοι, δεν γίνεται. Ναι. Δεν θα σε δεχτούν, ε. Ναι, ναι. Γιατί η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, έχει μια στάση, δεν μπορεί λέει, να πάω το παιδί σου εσύ, να του πάει μια βόλτα. Ο τραβεστή πήγε στην Χρυσή Αυγή να γραφτεί. Οπότε, λέγε τι έγινε. Και δεν το αφήσει, ναι, ναι. Τον αφήσανε, μπήκε. Δεν τον αφήσανε. Δεν τον αφήσανε. Ναι. Ναι. Ψήφος ήταν όμως. Δεν τον αφήσανε όμως. Βέβαια. Ρατσιστές. Ή το ρατσιστές. Ή το ρατσιστές. Δεν αφήσουν ή την χειρισμένη. Στις εκλογές. Χειρισμένος άνθρωπος τώρα θα αφήσει στη Χρυσή Αυγή. Σου λέει θες να κάνει, να φιληθείς με ομοφιλόφιλο. Να το κάνετε κρυφά. Ναι. Ναι. Αν νόμιζα με το κλείσα το πει. Όχι. Ναι, να το κάνετε κρυφά. Με ρώτησε ο φίλος. Με λέει και πες, δεν είναι σωστό ας πούμε. Δημοσίως, άντρας με άντρα. Εσύ ήσουν τραβεστή, εσύ ήσουν τραβεστή. Όχι, αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Όχι. Ναι. Εντάξει. Α, και από εδώ και πέρα, εμένα δεν με ταιριάζει κανένα κόμμα. Ναι. Αλλά, όπως λέει ο Γιάννη, το άκυρο βοηθάει το πρώτο. Ναι, το... φίλε, ναι, ναι. Έγινε. Το καλό κόμμα είναι αυτό που θα με διορίσει. Ωραία, πάμε, ωραία. Όποιος μας διορίσει, πάμε στον επόμενο διοριστή. Ποιος θα μας διορίσει, ορίστε. Ναι. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε. Εγώ είμαι. Ναι, εσύ ο χαμηλόφωνος. Δύο πράγματα θέλω να πω. Πάμε στον πρώτο, ναι. Λοιπόν, είμαι 18 χρονών. Ωραίος. Για 30. Θέλω να μου πείτε λίγο ποιες είναι οι χώρες οι οποίες γέννησαν την ακροδεξιά και την ακροαριστερά. Ποιες χώρες? Ναι, ναι. Ποιες δεν νομίζεις ότι είναι? Ποιες έπαιξαν τουλάχιστον καταιγιστικό ρόλο στον 20ο αιώνα? Η Γερμανία και η Ρωσία, σωστά. Ακροδεξιά χώρα. Ακροδεξιά χώρα που ενασπίζει τα συμφέροντά της και το χώρο της και το κράτος και τα σύνορά της. Για μένα είναι μόνο η Ιαπωνία, φίλε. Οι Άπωνες είναι τόσο σκληροπυρηνικοί όσο κανένα άλλο πάνω στη γη. Κοιτάξτε να δείτε. Δύο ονόματα είναι. Χίτλερ και Στάλιν.
Και κατάφεραν και οι δύο αιματοχυσίες μεγάλες. Εγώ θεωρώ ότι και τα δύο τα άκρα είναι αθλιά και καλό θα ήταν ένας νοήμων άνθρωπος να μην τα ακολουθεί. Και δεύτερον. Ο Χίτλερ, ο ένας, αιματοχυσία. Και ο Στάλιν. Και ο Στάλιν. Ο Μεγαλέξανδρος δεν έκανε αιματοχυσίες. Βέβαια. Αυτό και δεν τον βάζεις, επειδή είναι δικός μας. Σου μιλάω για κάτι το οποίο. Α, για τους άλλους. Ο δικός μας δεν ήταν ηγέτας. Οι άλλοι ήταν σφαγείς. Όχι. Ούτε αυτό το. Δεν κατάλαβα. Συνέχισε. Δεν είμαι υπέρ. Λοιπόν, και κάτι ακόμα. Ναι. Είστε αθλητική εκπομπή. Πείτε μας, ρε παιδιά, κανένα προγνωστικό Ολυμπιακός. ΑΕΚ Ολυμπιακός. ΑΕΚ Ολυμπιακός. Πώς το βλέπετε. 3-1. Τρύπα που θα ρίξουμε. Τρία θα ρίξει ΑΕΚ. 3-1. Θα πάει ο Ολυμπιακός να βγάλει γκολ και στην κόντρα ο Αραούχο με το πατή του θα πηγαίνουν βελάκια. Αυτό βλέπω. Άντε να δούμε. Έτσι θα γίνει. Μακάρι. Τι μακάρι να σου είπε εγώ. Ράψα, αγαπάμε. Είμαστε φανατικοί οπαδοί εδώ και 3 χρόνια. 3! Φρέσκος είσαι. Είναι καινούριος. Καινούριος. 18 ημέρες, φίλε. Ναι, ρε φίλε, έχεις δίκιο. Αλλά ακούγεσαι για 30, εγώ σου είπα στην αρχή. Καπνίζει. Καπνίζει. Καπνίζω. Καπνίζει. Και Μάλμπορο κιόλα. Καλά, ξύγεσαι, ρε. Λάκι κόκκινο. Λάκι κόκκινο. Πού να. Άμα του πει τώρα τον Ραπτόπουλο το πακέτο του Λάκι Στράικ, τι σύμβολο έχει μπροστά, τι είναι εκείνο το στρόγγυλο με το κόκκινο, δεν το ξέρει. Δεν το ξέρω, όχι. Ξέρει τι είναι εκείνο. Τα τσιγάρα βγήκαν από το Βιετνάμ και είναι το πίσω μέρο τη σφαίρα. Άμα το παρατηρήσει. Ναι. Ναι. Αυτό είναι το Lucky Strike, το τυχερό χτύπημα. Στο Βιετνάμ βγήκαν οι Αμερικάνοι τα βγάλουν τα τσιγάρα. Εγώ και τα δίνω στο Lucky Strike, ναι, έχει άλλη ιστορία. Ναι, αυτή είναι η ιστορία, να ξέρει. Έγινε, φίλε, θε να πει κάτι άλλο. Όχι, όχι, καμία ιστορία. Κοίτα να το ελαττώσει, φίλε, γιατί ο καρκίνο του Λάρι καθερίζει. Άσε τώρα το 18 χρονών τώρα που γρουσούζει. Δεν λέω για τώρα. Καλημέρα. Δώσε πόνο, έλα, φίλε. Θα μιλά σαν την Μπέλου μετά. Καλημέρα, ναι. Το καινούργιο πράγμα. Είδαμε πράγμα. Λέγε φίλε. Ορίστε φίλε. Ναι. Ακούγομαι. Ναι. Καμπάνα. Το Αϊθαράπι. Καλά ακούγομαι έτσι. Σαν τη Δαμανάκη στο Πολυτεχνείο. Ναι. Κάτι ξεχάσατε. Αυτή η τραβεστή μήπως ήταν η Ηλένια του Πολυτεχνείου. Ποια. Την ξέρετε αυτή. Την Ηλένια του Πολυτεχνείου την ξέρετε. Ποια είναι αυτή ρε φίλε. Αυτή μια λέει που την κάνανε, λέει, τη φωτογραφία στο 1974, την ανάβανε κεριά, την κλαίγανε, λέει, την κάνανε. Α, μια και καλά λέει, το θύμα του Πολυτεχνείου που ήτανε. Ναι, ξαφνικά αυτή ήταν μια γαλίδα μοντέλο. Ναι, γαλίδα, άμπραγμα. Μια... Και λέει, ρε παιδιά, τι ήταν αυτό, λέει, γιατί με τρομάζετε έτσι. Λέει, στην Ελλάδα ποτέ δεν ήρθα, λέει. Μια διαφήμιση από σαν πάνε ήταν η ετικέτα της. Ναι, είδα, λέει, ειδικά το λέει κάτι, λέει, φωτογραφίες, με κλαίγανε, λέει, με κάνανε, με ράνε. Αυτά είναι αυτά τα αριστερούλια. Αυτά τα αριστερούλια. Βρήκανε μια από τη Γαλλία για να τη βάλουν θύμα, να πούμε. Ναι. Κατάλαβες. Αυτό κανένας δεν το λέει όμως. Αυτό δεν το θυμάται κανένα. Όχι, είναι γνωστό αυτό. Δεν το λένε. Είναι γνωστό όλοι τους. Πώς την είπατε, κλαίλια. Είναι η ξεφτύλα τους. Αυτά τα ξεφτυλισμένα, να πούμε. Τα ξεφτυλισμένα. Ντροπή, κόπηκες. Ντροπή. Μη. Δεν εκφραζόμεθα έτσι. Πρώτο τελευταίο για σήμερα. Καλημέρα. Μη. Έλα, φίλε. Ναι. Έλα, Κωστή, πάλι ο Θέλης από Βέρια. Ναι, σύντομο σαν πολύ. Να είσαι. Να είσαι. Ναι. Δεν θα μιλήσω από πολιτικά, πάει στο σπάνιο παλού. Το Πάσχα, εγώ πάω τακτικά, Γιώργος Κωστή, όπως αν θυμάστε, 5-6 φορές το χρόνο, είχα πει παλιά. Πας 5-6 φορές στο Άγιον Όρος, μάλιστα. Ναι. Ναι, λοιπόν. Πριν ένα δύο εβδομάδες, πριν 10 μέρες, ποιος ήταν μέσα, έκατσε για μερικές ώρες. Δύο άτομα θα σου πω. Ήρθε ο Βάνης Σαββίδης το ελικόπτερο, πήγε σε Ρωμανασίδες, λέω ποιο, και έφυγε 5-6 ώρες. Πολύ ωραία. Πριν ποιος ήταν για 5 μέρες, Κωστή. Ο Μαρινάκης. Μπράβο. Ούτε καν ήξερα, δεν το ήξερες. Όχι, όχι, μόνο ήταν ο Μαρινάκης, αλλά τους έδωσε και 5 τζιπ, γιατί να προσκυνάει το Χριστό ο Μαρινάκης, προσκυνούσαν καλό για το Μαρινάκη. Έτσι πάει. 5 τζιπ δεν είναι, αλλά θα είχε πολύ κράξιμο, να ξέρεις. Γιατί ρε φίλε κράξιμο, άνθρωπος. Δεν είχε κράξιμο ο Μαρινάκης από τους μοναχούς. Όχι, το ξέρω που γιατί δεν. Και άμα του δεν έκανα 500 Μαρινάκης, δεν θα τον έκραζε. Όχι, αυτό ήθελα να σου πω, νόμιζα να το ξέρεις, Κωστή. Για ποιο πράγμα μιλάς, Γιάννη? Α, νόμιζα δεν το ήξερες. Το μοναχό προβάλλω. Τα 5 τζιμ που τα πήρε καλά ήτανε. Δεν πήρε 5 τζιμ, ρε. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Έγινε. Πολύ εύκολα κιόλας. Πάμε. Πολύ εύκολα, αύριο κιόλας. Καλημέρα, επόμενος φίλος. Ναι, φίλε. Έλα. Καλημέρα. Κακό είναι που πρόσφερε τα τζιμ, δηλαδή. Επειδή είναι ο Μαρινά, αν τα δίνω Σαββίδη, τι έλεγαμε. Μπράβο. Κακό δεν είναι. Άμα τα πήρανε καλά, κάνανε και τα πήραν τα τζιμ. Τα πήρανε και καλά κάναν. Τα έκανε δώρο ο Μαρινάκης στη Μονή. Και ήταν παοξίδες οι μοναχοί. Ας μην τα παίρνανε. Επόμενος φίλος. Καλά φίλε. Τι να κάνω τώρα. Ας μην τα παίρνανε τα τζιπ. Καλημέρα. Υψηλού κυβισμού. Τι να κάνουμε δηλαδή, να μην το πούμε. Καλημέρα κύριε. Καλημέρα. Καλώς τον. Χρόνια πολλά. Για ποιο πράγμα.
Για όλα. Για την 21η Απριλίου ή για τον Ιησού που ανεστήθη. Την 21η Απριλίου. Τελείως. Και για τον Ιησού. Α, και τα δύο. Μάλιστα, πολύ ωραία. Για την Ανάσταση και την Επανάσταση. Αυτό είναι. Λοιπόν, για να μην τα μπερδεύουμε τα πράγματα, καταρχήν. Ναι. Είμαστε παπαδοπουλικοί και όχι χουντικοί. Μάλιστα. Άλλο παλιό. Έτσι. Ναι. Προσωπολάτρες. Δηλαδή. Υπάρχει διαχωρισμός. Είσαι προσωπολάτρες. Όπως υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα σε κομμουνιστή και αριστερό. Είμαι Ζαγορακικός, αλλά όχι Παόξης. Μάλιστα. Καλά, ναι. Είμαι Σουπεράς, αλλά όχι Αριανός. Καλά, πες τι θες. Δεν υπάρχει διαφορά. Ναι. Δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ σου. Μα σε συμπληρώνω εγώ, γιατί δεν τσακώνομαι μαζί σου. Ναι. Υπάρχει διαφορά, Στέφανε. Υπάρχει. Για να ακούσουμε. Δεν υπάρχει. Να ακούσουμε. Λοιπόν, υπάρχει. Ο Παπαδόπουλος παρέδωσε την εξουσία, όπως είπε και ένας από τους προηγούμενους, στους πολιτικούς. Ουσιαστικά οι Δαμανάκοι με τους υπόλοιπους υπαλλήλους τι κάνανε, ξαναφέραν τη Χούντα. Γιατί δεν είχε ολοκληρωθεί η δουλειά. Έτσι δεν είναι. Ναι. Την ξαναφέραν τη Χούντα του προδότη Ιωαννίδη και καθάρισε την Μπουγάδα. Αυτή η αηδία με τη Χρυσή Αυγή πρέπει να σταματήσει. Για πες γιατί. Γιατί όλα τα ρίχνουν πάνω στη Χρυσή Αυγή και λες και όλοι οι εθνικιστές είναι χρυσαυγίτες ή όπως κάνανε οι πατεράδες μας που ανήκανε. Έχεις δει κανένα λέει είμαι πατριώτης και έναν αριστερός ρε φίλε. Και βέβαια. Πού είναι. Να τον μάθω κι εγώ να βγάλω μαλλιά στα αυτιά μου. Πού είναι ο κομμουνιστής ο πατριώτης. Όχι κομμουνιστής πατριώτης. Που λέει. Αριστερός γιατί πατριώτης δεν είναι κανένας. Άμα του ρίξεις κανένα 500 και κάνουν κουλουτούμπες. Δεν υπάρχει εθνικιστής. Παρακάτω. Καλά. Αυτό το λες εσύ. Αυτό το λέω εγώ. Αν εσύ για ένα 500 κάνεις κουλτούμπες, δεν κάνουμε όλοι. Τώρα έχω δει πολλά εγώ στα μάτια μου. Εγώ καταρχήν δεν είμαι εθνικιστής. Οπότε μπορώ να παίρνω και χιλιάρικα και 500 από όπου θέλω. Από όποια εταιρεία θέλω. Κατακριτέως είναι αυτός που λέει ότι είναι και τα παίρνει. Όλοι έχουμε αξίες που δεν τις πουλάμε. Εγώ φίλε, φαντάζομαι ότι και εσύ τις πουλάμε, τις πάμε ανάλογα το αντίτιμο. Τώρα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε, υπάρχει αντίτιμο ας πούμε, να πουλήσει την οικογένειά σου, εσύ. Όχι, οικογένεια την πουλάω, την πατρίδα την πουλάω μια χαρά. Την ομάδα την πουλάω μια χαρά. Ναι, αυτό που. Την οικογένεια την πουλάς. Όλοι έχουμε αξίες τις οποίες δεν τις πουλάμε. Ναι. Ανάλογα πόσο σε δίνουν. Για κάποιους αυτή η αξία είναι η πατρίδα. Ποια πατρίδα είναι. Το σπίτι. Ποια πατρίδα, η πατρίδα είναι η οικογένεια, το ίδιο πράγμα λέμε. Τι σχέση η οικογένεια με την πατρίδα, ρε. Η πατρίδα είναι ένα. Τι σχέση έχει η πατρίδα με την οικογένεια. Τεράστια, το ίδιο είναι όπως να αγαπάς το παιδί σου όπως με, με τη σημαία ρε τώρα. Πλάκα κάνεις τώρα. Πώς. Έχει μεγάλη. Όπως είναι το σπίτι. Το παιδί σου το κλέβεις. Την εφορία την κλέβεις όμως. Πρώτα με κλέβει αυτή και μετά με κλέβει. Άστερε καζαζίλιδες. Άσου τώρα Κώστα μην με λες για εφορίες δεν ακούω. Παραμυθάδες. Τεχνιέντος το κράτος με το έθνος μην τον μπερδεύεις. Μια χαρά είναι το ίδιο. Μέσα φίλε ακριβώς αυτό ισχύει. Αυτά είναι των ακροδεξιών το κράτος και το έθνος. Είναι μεγάλη διαφορά. Κοίτα να δεις, όταν επί Πασόκ κλέβανε από συνήθεια και από απληστία. Εγώ είμαι μαζί σου, σωστά τα λες. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη στιγμή κλέβω, γιατί κλέβω για επιβίωση. Μεγάλη διαφορά. Α, λες και όπως είπα και στον Πεθερό. Εγώ είμαι αντιπασοκτής. Συμφωνώ. Αντιπασοκτής. Όπως είπα στον Πεθερό μου, μου λέει εκεί που ανήκεις αγόρι μου, και του λέω, κοίτα να δεις, εσύ ανήκεις. Άνοικες κάποτε στο Πασόκ και στη Νέα Δημοκρατία και ψηφίζατε επειδή ανήκετε. Εγώ δεν ανήκω, εγώ ψηφίζω. Ψηφίζω αυτό, δεν μου κάνει. Βέβαια και εσύ τη δεκαετία του 80 θα έκανε το ίδιο που κάνανε οι πρόγονοί σου, οι πρόγονοί μας. Όχι βέβαια. Όταν εγώ τα έλεγα, με κοιτούσαν σαν εξωγήινο και τώρα βγαίνω, αλλά δεν έχει μεγάλη σημασία. Πώς ετώνεις, να έρχεσαι από δημόσια υπηρεσία να γκρινιάζεις. Που ο δημόσιος υπάλληλος δεν σε εξυπηρετεί και είναι τεμπέλης και πληρώνεται χωρίς να δουλεύει, και το ίδιο απόγευμα να πηγαίνεις στο Σπυριούνι για να βάλεις το παιδί σου. Στο Σπυριούνι, ρε φίλε. 20 χρόνια αυτό ο Σπυριούνις, τι πόσο κόσμο βόλεψε αυτό. Εντάξει, πολύ. πολύ. Σπυριούνις, ρε φίλε. Χρόνια πολλά. Κρίμα. Είναι λυπηρό για μια δημοκρατία, γιατί αυτοί είναι ευαγγελίζονται όλοι. Τη δημοκρατία και μας έχουν κάνει τα αρχίδια. Ξέφυγε, αλλά τι να κάναμε, σε προλάβαμε, ρε φίλε. Εντάξει, δεν πειράζει. Έκανε ο Φιλιππίδης, τάξη. Σε πρόλαβε ο μεγάλος δάσκαλος, το απεσόβησε τον γκολ. Πάμε στον τελευταίο. Μεγάλος τεχέα. Τελευταίος. Ορίστε. Έλα. Ναι. Αθλειότατο. 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 Ναι. Αθλειότατο.
Ναι. Αθλειότατο. Ναι. Αθλειότατο. Ναι. Αθλειότατο. Ναι.